Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα παρακαλέσω να δούμε μία φωτογραφία ή πλάνα, αν έχετε, κύριε Καλοκαιρινέ, από τον κύριο Γιάννο Παπαντονίου, που βρέθηκε το τελευταίο 48ωρο στην Ευελπίδων, όπου κατέθετε επί 16 ώρες. Ξεκίνησε η κατάθεση τη Δευτέρα και ήρθε και σήμερα, μετά πήγε η σύζυγός του. Και όπως ξέρετε, φίλες και φίλοι, η απόφαση των δικαστών είναι προφυλάκηση για τον κύριο Γιάννο Παπαντονίου και τη σύζυγό του, την κυρία Σταυρούλα Κουράκου. Εδώ το μεγάλο πολιτικό θέμα που προκύπτει από την προφυλάκηση, φίλες και φίλοι, του κυρίου Παπαντονίου, ο οποίος έγραψε μάλιστα και ένα βιβλίο, έχει γράψει και βιβλίο το οποίο θα παρουσιαζόταν τα επόμενα 24 ώρα, θα έλεγα ο τίτλος του ήταν προφητικός, διότι ο τίτλος του βιβλίου του ήταν «Αντιμέτωποι με το μέλλον». Και είχαν βγει διάφοροι επώνυμοι Έλληνες και κάνανε κριτική για το βιβλίο του κυρίου Παπαντονίου, όπως η κυρία Μιράντα Ξαφά, η γνωστή οικονομολόγος, διετέλεσε και μέλος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αφήστε την εικόνα του κυρίου Παπαντονίου στο παράθυρο να παίζει για να βλέπουμε τον κύριο Παπαντονίου. Και είχε πει τα καλύτερα η κυρία Ξαφά, φίλες και φίλοι, για το βιβλίο του κυρίου Παπαντονίου. Είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια και η οποία πριν από λίγο δήλωσε ότι είναι υπέρ της περικοπής των συντάξεων. Η κυρία Μιράντα Ξαφά στην ΕΡΤ, είμαι υπέρ, λέει, της περικοπής των συντάξεων, αλλά πέρα από την ωραία δήλωση που έχει κάνει, ότι πρέπει να κοπούν οι συντάξεις, έκανε και πολύ ωραίες δηλώσεις για το βιβλίο του Γιάννου του Παπαντονίου, που είχε τίτλο, έχει τίτλο δηλαδή, «Αντιμέτωποι με το μέλλον». Έχουμε την προφυλάκηση λοιπόν του ζεύγους Παπαντονίου. Φαινόταν, μύριζε από μακριά, φίλες και φίλοι, εφόσον υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, είχε τελειώσει και η κατάθεση απολογία της κυρίας συζύγου του, της κυρίας Κουράκου, και περνάγαν οι ώρες, ήμουνα βέβαιος ότι πάμε για προφυλάκηση. Και θέλω να σας πω ότι το πολιτικό μήνυμα είναι ότι στο πόθεν έσχες που κάνουν τα πολιτικά πρόσωπα κυρίως, δεν είναι μόνο τι έχω, τι κατέχω, πρέπει να καταγράφει ο κάθε πολιτικός, ο κάθε κύριος Παπαντονίου, τι κατέχω σπίτια, αυτοκίνητα, μετρητά, χρυσάφι, ξέρω εγώ κτλ. Πρέπει να λένε με σαφήνεια στο πόθεν έσχες πώς τα απέκτησα και τα κατέχω αυτά. Διότι έτσι δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει και είναι η πρώτη υπόθεση του κυρίου Παπαντονίου. Είναι η πρώτη φορά. Είναι, τι είπατε? Πρώτη φορά που εξετάζεται το πόθεν, όχι έσχες. Ναι. Το πόσα πραγματικά πήρες τα λεφτά που τα βρήκες. Πού τα βρήκες, όχι το πόσα έχεις. Το πού τα απέκτησες. Μέχρι τώρα ήταν πόσα έχεις. Τα δηλώνανε όλα και τα πλέανε εντός εισαγωγικών. Το πώς τα απέκτησε. Πρώτη φορά γίνεται αυτό και μακάρι να γίνει για όλους όμως. Από το 1974 μέχρι και σήμερα. Για λοιπόν, όλους. Γιατί πολλοί θα πάνε στη φυλακή, πιστέψτε με. Πώς το απέκτησε. Και είναι η πρώτη ιστορία, γιατί θα ακολουθήσουν κι άλλες. Εγώ θα καλησπερίσω την κυρία Γιάννα Παπαδάκου, τη γνωρίζετε. Είναι κορυφαία στο χώρο του δικαστικού ρεπορτάζ, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κτλ. Κυρία Παπαδάκου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο ΖΕΦ Άμυνας που προφυλακίζεται, να πούμε... Για επαναλάβετε τι είπατε ακριβώς από την αρχή, γιατί δεν ακούστηκε η φράση από την αρχή. Ναι, λέω, ο δεύτερος Υπουργός Άμυνας που προφυλακίζεται, που οδηγείται στις φυλακές. Σωστό. Εκείνος και η σύζυγός του, για πρόγραμμα που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις. Ναι, ναι. Υπηρή η εξέλιξη, έτσι δεν είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να πανηγυρίζουμε. Είναι πάντως μία έρευνα. Είπατε λυπηρή εξέλιξη, είπατε. Λυπηρή, ναι. Λυπηρή εξέλιξη, μάλιστα. Ναι, ναι. Όταν προφυλακίζεται. Εντάξει, υπουργός, σε κανέναν δεν αρέσει να μπαίνει ο κόσμος στη φυλακή. Έτσι, εντάξει, είναι γεγονός. Προφυλακίζεται υπουργός άμυνας για πρόγραμμα που αφορά τις ένοπλες δυνάμεις και κρίνεται ότι δεν έκανε το καθήκον του, αντίθετα πήρε μίζες και είναι ένοχος για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αυτό είναι μία λυπηρή εξέλιξη για την πολιτική. Εγώ έτσι πιστεύω. Λοιπόν, τώρα, ο κ. Παπαντονίου προφυλακίζεται για δύο λόγους, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για το πού βρήκε τα χρήματα. Αυτά τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, ναι, ναι, τα οποία έκαναν το γύρο της Ελβετίας, της Κύπρου, της Ευρώπης γενικότερα. Ταξιδεύαν τα εκατομμύρια.
Έτσι, 2,8 εκατομμύρια. 2,8 εκατομμύρια, ναι. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα έκαναν το γύρο λογαριασμών, 76 λογαριασμοί, κύριε συνάδελφε. 76 λογαριασμοί. 76 λογαριασμοί, 38 υπολογαριασμοί, 7 τροφοδότες λογαριασμοί. Εάν διαβάσετε το κατηγορητήριο, το οποίο έχω στα χέρια μου και το έχω υπόψη μου, μάλιστα, είναι 950 σελίδες. Και είπα και στα ραδιόφωνο και στα μέσα που δουλεύω, ναι, ότι είναι πραγματικά case study ξεπλήματος όλο αυτό το κατηγορητήριο. Οι δύο ανακριτές, η κυρία Ζαμανίκα και ο κύριος Ευαγγέλου, έκαναν πραγματικά καλή δουλειά, πρέπει να το πούμε, διότι θεμελίωσαν όχι μόνο το πώς διαχέονταν τα χρήματα αυτά, σας είπα, σε όλους αυτούς τους λογαριασμούς, βρήκαν την άκρη με δικαστικές συνδρομές, με προσπάθειες μεγάλες εδώ και 1,5 χρόνο, έτσι. 1,5 περίπου, χρόνο η έρευνα, ε. Περίπου 1,5 χρόνο η ανάκριση. Mm-hmm. Αφήστε την προκαταρτική που δήρηκε σε 15 χρόνια. 15, έτσι. 14 ολόκληρα χρόνια, ναι. Έτσι, 14 χρόνια με περιπέτειες, με το βασικό μάρτυρα εναντίον του κυρίου Παπαντονίου, τον Γάλλο, τον κύριο Ζωσερά, να μην έχει έρθει ποτέ στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτός τι ήταν ο Γάλλος που αναφέρεται τώρα, κύριε? Ο Γάλλος ήταν ο πρώην επικεφαλής της Σαλής, η εταιρεία η οποία έχει κάνει το περίφημο έμβασμα αυτό, των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτός είχε σχέση με τις φρεγάτες, κυρία Παπαδάκου? Αυτός είχε σχέση με την... Η Σαλής είχε κάνει την αναβάθμιση των 6 φρεγατών. Μάλιστα. Είναι η προμήθεια για την οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κύριος Παπαντονίου πήρε τα χρήματα, αυτά τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι άλλα 2,2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βρέθηκαν από τους ανακριτές και τα οποία εμείς οι δημοσιογράφοι τα αποκαλούμε ορφανά, εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι δεν ξέρουμε που έχουν καταλήξει. Λόγω όμως της πορείας αυτών των χρημάτων, που είναι ίδια με τα άλλα χρήματα, τα 2,8, εικάζουν οι ανακριτές ότι και αυτά κατέληξαν στο ζεύγος Παπαντονίου. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι οδηγούνται στη φυλακή. Όταν κάποιος είναι σε πτώση, δεν τον χτυπάς. Αλλά από την άλλη πλευρά, και η ελληνική κοινή γνώμη θέλει να ακούσει πραγματικά ότι έστω σε μια-δυο υποθέσεις αποδίδεται δικαιοσύνη. Δεν είναι? Ασφαλώς, μα το συζητάμε. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, κυρία Παπαδάκου, την στιγμή και τις ημέρες αυτές που ζούμε μέσα στην κόλαση των μνημονίων, που ο κόσμος χάνει τα σπίτια του, από το όλο το σύστημα που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορεί να μην απονέμεται δικαιοσύνη σε ορισμένους συνέλληνες, έξυπνους κατά τα άλλα, οι οποίοι είχαν, λέτε εδώ πέρα, πάθαμε πλάκα που το είπατε τον αριθμό, 76 λογαριασμούς, 38 υπολογαριασμούς και 7, πώς το είπατε 7 το άλλο, 7 τροφοδότες. Κυρίως της Ελβετίας, της Κύπρου. Το δημόσιο πόσο έχασε από τις πράξεις, αν τελικά καταδικαστεί τελεσυνδίκως και λοιπά, πόσα λεφτά έχασε το δημόσιο? Ναι, εγώ θα αναφερθώ μόνο στο κατηγορητήριο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το δημόσιο έχει χάσει 400 εκατομμύρια 400 ευρώ. Εκατομμύρια, μάλιστα. Έτσι, αυτό υπολογίζεται η ζημιά σε 400 εκατομμύρια ευρώ. Το πιο σοβαρό από όλα είναι ότι δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία διακινήθηκαν. Το πιο σοβαρό είναι ότι σύμφωνα με τους ανακριτές, ακόμα και όταν έγινε η προμήθεια, η οποία έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές δεκαετίας του 2000, ακόμα και όταν έγινε η προμήθεια, δεν ήταν κατάλληλες αυτές οι φρεγάτες. Δηλαδή, ο τρόπος που έγινε η αναβάθμιση δεν ήταν ο κατάλληλος. Πήραμε και σκαρταδούρα, δηλαδή. Έτσι, μπράβο. Ήταν ξεπερασμένης τεχνολογίας. Και αυτό, πιστέψτε με, καταγράφεται στο κατηγορητήριο με λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα, η ελληνική δικαιοσύνη 15 χρόνια, ενώ είχαν γίνει καταγγελίες από το 2005 από τον κύριο Ζωσεράν στην γαλλική δικαιοσύνη, ενώ είχαν φτάσει, τα είχαμε δημοσιεύσει, παρόν, η ελευθεροτυπία, έτσι. Είχαμε δημοσιεύσει την κατάθεση του κυρίου Ζωσεράν, ο οποίος ισχυριζόταν ότι για κάθε προμήθεια της Σταλής έδινε 12% στον τότε Υπουργό Άμυνας, και αναφερόταν στον κύριο Παπαντονίου. Έχει μιλήσει και για το Σιφοράι. Αυτά δεν τα έχουν εξετάσει, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα δεν τα έχουν εξετάσει για το Σιφοράι? Όχι, δεν έχουν εξετάσει. Γιατί και αυτή είναι μια ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης ακόμα. Δηλαδή, να δούμε πότε θα εξεταστούν, να δούμε. Έτσι, και γι' αυτό κάποιοι εισαγγελείς πρέπει να πάνε στη Γαλλία, στην Εισαγγελία Διαφθοράς, η οποία είναι πρόθυμη να συνεργαστεί. Και αυτό είναι σίγουρο, γιατί υπάρχει επικοινωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάνε να πάρουν μια κατάθεση από αυτόν τον άνθρωπο. Πώς θα γιατί πρέπει να αποχαιρετήσει αυτό το μάταιο κόσμο για να μάθουμε τι ακριβώς έχει να μας πει? Εσείς πληροφορηθήκατε, κυρία Παπαδάκου, που κάνετε εξαιρετικό ρεπορτάζ. Πληροφορηθήκατε πώς ο Γάλλος, ο οποίος ήταν της εταιρείας που μας έδωσε τις φρεγάτες αυτές, πληροφορηθήκατε γιατί απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη και έκανε την καταγγελία?
Κοιτάξτε, ο Γάλλος αυτός ήταν κατηγορούμενος αρχικά. Ήταν κατηγορούμενος στη γερμανική δικαιοσύνη. Και πήγαινε για μίζες και εκεί για μίζες ήταν στη Γερμανία. Βεβαίως για μίζες. Ότι έδινε, έτσι, ότι έδινε βέβαια μίζες. Λοιπόν, και πήγαινε φρουρούμενος στη γαλλική εισαγγελία κατά της διαφθοράς. Φρουρούμενος από τους γερμανούς αξιωματικούς της αστυνομίας και της εισαγγελής εκεί. Λοιπόν, και έδωσε την κατάθεση αυτή, την οποία πήραν ένα μέρος έχουν πάρει, πρέπει να σας πω, και οι ανακριτές σήμερα, ένα μέρος με δικαστική συνδρομή άξον-άξον που έγινε. Από το 2005 ξέρετε πότε έγινε η δικαστική συνδρομή? Το 2017. Καταλαβαίνετε. Είναι απίστευτα πράγματα. Υπήρξε πράγματα, ναι. Κλίμα συγκάλυψης, το λέω με πλήρη επίγνωση των συνεπειών όσων λέω. Τι να σας πω τώρα, θέλετε να σας πω για φακέλους που χάνονταν κάτω από τα φωτοτυπικά μηχανήματα? Για καταγγελίες που έκανε η κυρία Ζαμανίκα, θυμάστε, πριν από 2 χρόνια. Ναι, εναντίον ναι, της τότε επικεφαλής εισαγγελίας διαφθοράς. Που έλεγε ότι τη ζητούσε χαρτιά για την υπόθεση Παπαντονίου και δεν τη στάστελνε. Τα θυμάστε? Τα θυμάμαι, κυρία Παπαδάκου. Ωραία. Θυμάστε τα πειθαρχικά τα οποία δεν κατέληγαν πουθενά? Ένα πειθαρχικό δεν κατέληξε πουθενά. Λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι είναι μια δικαίωση πρώτον της κυρίας Τουλουπάκη, πρέπει να το πούμε. Που κάνει οποία, φοβερή δουλειά από ό,τι πληροφορούμε κι εγώ. Έκανε τη δίωξη εναντίον του ζεύγους Παπαντονίου και για δωροδοκία και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Και γιατί την έκανε τη δίωξη? Γιατί οι λογαριασμοί που ήρθαν από την Ελβετία, 3 λογαριασμοί που ήρθαν με πρωτοβουλία των ελβετικών αρχών, απευθύνθηκαν τότε στην εισαγγελία κατά της διαφθοράς και τους είπαν: θέλετε αυτούς τους λογαριασμούς που ανήκουν στο ζεύγος Παπαντονίου? Με πρωτοβουλία αυτών λοιπόν ήρθαν στην Ελλάδα οι λογαριασμοί και η κυρία Τουλουπάκη προς τιμήν της ανακάλυψε ότι οι λογαριασμοί αυτοί υπήρχαν στη λίστα Borgians. Καταλαβαίνετε, και έτσι ανακάλυψε τα 3 ιδρύματα που είχαν ιδρυθεί για τα παιδιά, για την οικογένεια τέλος πάντων. Μην ανακατέψουμε για τα παιδιά. Μάλιστα. Λοιπόν, για την οικογένεια Παπαντονίου. Και με βάση αυτά η κυρία Τουλουπάκη τους έκανε τη δίωξη αυτή. Με βάση την οποία. Και πήρε ένα δρόμο η ιστορία, Και πήρε ένα δρόμο η ιστορία μετά από 14 χρόνια τότε. Μετά από 14 χρόνια. Να σας πω, κυρία Παπαδάκου, από εδώ και πέρα τώρα τι γίνεται με το ζεύγος Παπαντονίου? Λοιπόν, τι ακολουθεί από εδώ και πέρα? Ναι, θα οδηγηθούν στις φυλακές. Δεν ξέρω τώρα σε ποιες φυλακές θα επιλεγεί να οδηγηθούν. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι η αιτιολογία της προφυλάκησής τους πρέπει να είναι κυρίως ότι δεν δικαιολόγησαν από πού είναι τα χρήματα αυτά. Μάλιστα, κυρίως τα 1,5 εκατομμύρια από αυτά τα 2,8. Mm-hmm. Και γιατί κάποια τα επένδυαν τέλος πάντων, ήταν και κέρδη από όλα αυτά που διακινούνταν. Είπαμε σε ιδρύματα, σε τράπεζες Ελβετίας, σε τράπεζες της Κύπρου, μέσω επιχειρηματιών. Σε ένα δεδαλώδες, δηλαδή δρομολόγιο τα χρήματα. Λέω, είναι και η στάντη. Δεν μπορώ να τα επαναλάβω. Παρότι έχω μπροστά μου το κατηγορητήριο, δεν μπορώ να τα επαναλάβω. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν τα δικαιολόγησαν, αυτός είναι ο λόγος και υποθέτω ότι κρίθηκαν και οι δύο ότι είναι ύποπτοι επανάληψης του εγκλήματος αυτό που είναι το ξέπλυμα κυρίως, έτσι. Για το λόγο αυτό οδηγούνται στις φυλακές αυτοί οι δύο άνθρωποι. Κυρία Παπαδάκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ καλά. Για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα πάμε τώρα στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Εκεί είναι ο Θανάσης ο Κύριας. Θανάση, καλησπέρα. Παρακολουθείς, είσαι 24 ώρα καρφωμένος στην Ευελπίδων και παρακολουθείς την ιστορία με το ζεύγος Παπαντονίου. Καλησπέρα. Σε ακούμε. Σε ακούμε, Θανάση. Καλησπέρα, Εμίλια. Να σας μεταφέρουμε, τι δήλωσε ο πρώην Υπουργός Γιάννος Παπαντονίου μπαίνοντας στο βαν της αστυνομίας για να το μεταφέρει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Ναι, ναι, βεβαίως. Η εργαλειοποίηση της ελληνικής δικαιοσύνης θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία. Το δόγμα Πολάκη εφαρμόζεται γενικά. Εφαρμόζεται καθολικά. Μάλιστα. Δηλαδή φταίει ο Πολάκης που... Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού. Ναι. Φταίει ο Πολάκης δηλαδή που οι δικαστές αποφάσισαν ότι πρέπει να πάει στη φυλακή, που είναι μια υπόθεση, όπως μας είπε και η κυρία Γιάννα Παπαδάκου, που έπρεπε να έχει ερευνηθεί εδώ και 15 χρόνια, αλλά ήταν κολλημένη η ιστορία. Βρέθηκε η κυρία Τουλουπάκη ευτυχώς η εισαγγελέα διαφθοράς πριν από 1,5 χρόνο και άσκησε την ποινική δίωξη και έτρεξε κάπως η διαδικασία, διότι δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα ο κ. Παπαντονίου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, για τα 2,8 εκατομμύρια που λέει ότι πήρε για την ιστορία των φρεγατών. Έτσι δεν είναι, Θανάση? Ακριβώς. Δεν έπεισε τους ανακριτές και τον εισαγγελέα ο Γιάννος Παπαντονίου. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο οδηγείται στην Γαδά και αύριο στις φυλακές Κορυδαλού. Α, στον Κορυδαλό θα πάει. Ήταν σε αυτή την γραμμή περάσπιση.
Αυτά λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα. Σήμερα θα είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, γιατί οι φυλακές είναι κλειστές. Ναι, και ναι. Από το πρωί, την επόμενη μέρα, σίγουρα θα βρεθεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Η σύζυγος του κ. Παπαντονίου είπε κάτι σε εσάς, δημοσιογράφους? Δεν δήλωσε κάτι η σύζυγός του. Δεν δήλωσε τίποτα. Τώρα εδώ έχω πλήρες το ρεπορτάζ. Ήταν μια... Ήταν μια μακρά διαδικασία, ναι. Ξεκίνησε χθες με τον Γιάννο Παπαντονίου να απολογείται για 16 ώρες. Πολύ ωραία ήταν και η απολογία της γυναίκας του. 5 ώρες διήρκησε η απολογία της. Δεν έπεισαν, όπως είπαμε και πιο πριν, τους ανακριτές και τον εισαγγελέα και οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Να πούμε, Θανάση, ότι η συγκεκριμένη πληρωμή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, σχετικά με τη σύμβαση, ήταν σύμβαση του 2003 για τον εξυγχρονισμό των 6 φρεγατών του πολεμικού Ακριβώς. ναυτικού. Όπως ήταν έγινε την αναβάθμιση των φρεγατών, των 6 φρεγατών, έτσι δεν είναι? Των φρεγατών, των 6 φρεγατών, ναι, από τη γαλλική εταιρεία. Όπως έγινε γνωστό, μετά την ολοκλήρωση, φίλες και φίλοι, της διαδικασίας, η ανακρίτρια υπέβαλε σειρά ερωτήσεων για τη σύμβαση της αναβάθμισης των φρεγατών, που φέρει τον αριθμό 010B-03 και υπογράφηκε στις 6 Φλεβάρι του 2003 και η οποία κατά το κατηγορητήριο υπήρξε ζημιογόνος για το ελληνικό δημόσιο. Από την πλευρά του ο κύριος Παπαντονίου αρνήθηκε τα πάντα, προσπαθούσε να υποστηρίξει ότι είναι αθώος, προσκόμισε σειρά εγγράφων που φέρονται να δείχνουν... Παρακαλώ. Ναι, θεωρεί ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, ότι υπάρχει μεθόδευση και ότι το κατηγορητήριο ήταν διάτρητο. Ευελπιστούσε ότι θα πείσει τους ανακριτές ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάτι το οποίο βέβαια δεν έγινε. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι θεωρούσε ότι θα υπάρξει, ίσως να μείνει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή κάποιας χρηματικής εγγύησης. Φίλες και φίλοι, κατά το κατηγορητήριο, η σύμβαση πάνω στις οποίες στηρίζεται και η κατηγορία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προκάλεσε ζημιά στο δημόσιο, την οποία οι ανακριτικές αρχές, όπως ακούσαμε και από την κυρία Παπαδάκου, είναι κοντά στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για την εν λόγω σύμβαση, ο πρώην υπουργός προσκόμισε, σύμφωνα με πληροφορίες, πέραν των επιχειρημάτων προς αντίκρουση του βαρύτατου κατηγορητήριου, το οποίο αποτελεί τόμο που ξεπερνά τις 650 σελίδες και σειρά εγγράφων προς επίρρωση των ισχυρισμών του. Σχετικά με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η οποία μεταφράζεται στο ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, το οποίο εντοπίστηκε σε λογαριασμούς τους και κατά το κατηγορητήριο αποτελεί μαύρο χρήμα που εισέπραξε μετά την υπογραφή της σύμβασης για τις φρεγάτες, κομβικώς κρίθηκε κατά τις ανακριτικές αρχές ο ρόλος φίλου του πρώην υπουργού. Στους λογαριασμούς του πολιτικού μηχανικού εντοπίστηκαν καταθέσεις διαφόρων χρηματικών ποσών 4 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης για τις φρεγάτες και μετά την ανάληψη χρηματικών ποσών από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της γαλλικής εταιρείας που μετείχε στο πρόγραμμα για τις φρεγάτες. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο ενδιάμεσος κρίκος στη διακίνηση των μαύρων χρημάτων ήταν ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος λειτουργήσε, όπως αναφέρεται στο ογκοδέστατο κατηγορητήριο, ως κάλυψη για τον πρώην υπουργό. Πήρε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ζεύγος Παπαντονίου το δρόμο για τις φυλακές. Παρουσιάζω αμέσως τους καλεσμένους μου απόψε και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η κυρία Ελένη Σπανοπούλου, η γνωστή δημοσιογράφος. Θανάση, κύρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ για το αναλυτικό ρεπορτάζ που μας μετέφερες. Είναι κοντά μας η κυρία Ελένη Σπανοπούλου, η γνωστή δημοσιογράφος. Καλησπέρα σας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, δημοσιογράφος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Φίλης, δικηγόρος επικεφαλής της κίνησης πολιτών Κοινωνία Τώρα. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Αντωνίου, δασολόγος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. Καλώς ήρθατε. ΣΥΡΙΖΑ, όχι, Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, με συγχωρείτε. Εντάξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Παναγιώτης Καρακατσούλης από το Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα. Έχουμε τους, πώς να το πω τώρα, τους κολλητούς του Κώστα Σιμίτη, Άκης Τσοχατζόπουλος. Έξω έχει μίσει. Παπαντονίου και Μαντέλης. Είναι, μιλάω για τα τρία μόνο πρόσωπα. Κάνε τον Κινέζο, κύριο Σιμίτης, τώρα. Κάνε τον Κινέζο. Κάνε τον Κινέζο, πραγματικά. Αυτή είναι η ιστορία μιας εποχής, βέβαια, του Πασόκ. Δεν έχει σχέση με το σημερινό ασφαλώς κίνημα αλλαγής σε καμία περίπτωση, αλλά είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει στιγματίσει την πορεία και το συγκεκριμένο χώρο.
Και περιέργως, ο κύριος Σιμίτης για όλα αυτά δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ. Δεν έχει πει κουβέντα. Αντιθέτως, συμπεριφέρεται. Η δημόσια συμπεριφορά του είναι κανονική, λες και δεν έχει συμβεί τίποτα επί των ημερών του. Από την ημέρα δηλαδή που είχε δίπλα τον Τζουκάτο και ο οποίος παραδέχτηκε και μπράβο του. Εγώ λέω μπράβο στον Θόδωρο τον Τζουκάτο, το στράτον επαναζωμαζόμενο και στρατηγό. Που παραδέχτηκε ότι πήρε μαύρο χρήμα από τη Siemens, μέχρι που βλέπουμε την εξέλιξη με τον Τζοχατζόπουλο, τον Παπαντονίου, τον Μαντέλη που τα πήρε πίσω από τη Siemens. Και εμείς πάντα. Αυτό είναι το όλο Πασόκ όμως, δεν είναι μόνο ο Σιμίτης. Εντάξει, ο Σιμίτης ήταν όπως ο πρωθυπουργός όμως. Και αυτούς τους είχε κάθε μέρα δίπλα. Τους είχε δηλαδή δίπλα. Είχε τον Τζουκάτο, τον Μαντέλη. Έτσι είναι. Δεν είναι η καλύτερη ημέρα για την κυρία Γεννηματά σήμερα για το κίνημα αλλαγής. Και μιλώντας για σήμερα, έτσι, γιατί όσον αφορά το χθες και τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, που έχει ακολουθηθεί, καλώς έχει ακολουθηθεί, και εμείς λέμε και σήμερα ότι πρέπει να χυθεί άπλο το φως, να απονεμηθεί η δικαιοσύνη εκεί όπου πρέπει, όπως πρέπει, και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχει καμία σκιά. Εξάλλου, ο Παπαντονίου είναι διαγραμμένος από το ΠΑΣΟΚ εδώ και 11 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, 11 χρόνια. Ο Γιώργος Παπανδρέου τον διέγραψε. Γιατί ακριβώς υπήρχαν σκιές αυτές. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο χώρος ο πολιτικός, τον οποίο εκφράζω εγώ σήμερα και για τον οποίο συζητάμε, δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και ίσα ίσα τοποθετείται όσο γίνεται πιο κάθετα και η Φόφη Γεννηματά και το κίνημα αλλαγής απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ζητώντας να υπάρξει απόλυτη καθαρότητα και δικαιοσύνη σε σχέση με τα συμβάντα αυτά. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε στον κύριο Σταύρο Καρβούνη, το νομικό οικονομολόγο και ειδικό επιστήμονα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στέλεχος της Ένωσης Κεντρών. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Γιάτσο. Καλησπέρα. Να πούμε, είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις. Ναι, για ένα λόγο όμως, εδώ υφίσταται ένα τεράστιο έλλειμμα, αγαπητέ κύριε Γιάτσο. Και το εκφράζει ο κανονισμός 472 του 2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι. Ότι μια χώρα η οποία χρεοκόπησε διεξάγει εκτενή έρευνα γιατί χρεοκόπησε, και απόρρια της χρεοκοπίας είναι η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, είναι οι συνθήκες διαφθοράς πολιτικών προσώπων που δεν απενεμήθησαν οι ευθύνες ακόμη αυτές. Ο Γιάννης Παπαντονίου ορθώς η δικαιοσύνη, και συγχαρητήρια στους λειτουργούς της δικαιοσύνης, ειλικρινά, για το ότι δουλεύουν με σκληρές συνθήκες, δύσκολες συνθήκες τόσα χρόνια, και με ένα πολιτικό κατεστημένο απέναντί τους που δεν δέχεται και συγκαλύπτει αυτές τη διαφθορά, κύριε Γιάτσο. Και εμείς ως Ένωση Κεντρών να πούμε ότι δεν τελειώνει η ιστορία εδώ. Πρέπει να αρχίσει να ξετυλιχθεί το κουβάρι των αιτιών της χρεοκοπίας της χώρας και των συνθήκων διαφθοράς, χρηματισμού πολιτικών προσώπων που πρέπει όλοι να πάνε φυλακή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβούνη. Πάμε και να καλησπέρισουμε τον Σπύρο Σουρμελίδη, το σύμβουλο έκδοσης της Κυριακάτης Κοντανής. Να ακούσουμε και ένα σχόλιο από σένα, Σπύρο. Ναι. Οι ευθύνες πάντα τέτοιου είδους είναι προσωποποιημένες αλίμονο στην δημοκρατία και σε ένα κράτος δικαίου. Ναι, ναι. Όμως, δυστυχώς, και πραγματικά έχει δίκιο ο κύριος Καρβούνης αυτό που είπε, το είπανε και οι Γερμανοί, ακόμα και ο αγαπημένος πολλών εδώ ο κύριος Βίζερ, ο Αυστριακός, πρώην επικεφαλής του Eurogroup, του Euroworking Group, συγγνώμη, ναι, ναι. Είπε ότι μόνο στην πρώην, Ελλάδα, ότι μόνο στην Ελλάδα δεν έχει εξεταστεί γιατί χρεοκόπησε η χώρα και δεν τιμωρήθηκαν οι υπεύθυνοι για τη χρεοκοπία μιας ολόκληρης χώρας. Πρέπει να πούμε ότι πράγματι οι ευθύνες είναι προσωποποιημένες. Όπως είπε στην αρχή, είναι συγκλονιστικό ότι μιλάμε τώρα για 4 πρόσωπα και τα 4 των κυβερνήσεων του κυρίου Σιμίτη. Γιατί βάζουμε και τον κύριο Τσουκάτο, ο οποίος είπε, βέβαια, ο κύριος Τσουκάτος, έπαιρνα λεφτά από τα μαύρα ταμεία, από τι ήταν τη Siemens, και τα πήγα στο κόμμα. Ποια εταιρεία ήταν αυτή? Ναι, η Siemens, αν δεν κάνω λάθος. Τι καταγωγή έχει αυτή η εταιρεία, γιατί οι Γερμανοί μας κάνουν υποδείξεις. Γερμανική. Η πιο διεφθαρμένη χώρα, κύριε Σουρμελίδη, μας κάνει υποδείξεις διαφθορά. Μάλιστα. Έβδομη στον κόσμο στη διαφθορά, όταν η Ελλάδα είναι στο 78. Έβδομη στον κόσμο η Γερμανία στη διαφθορά. Μας κάνουν υποδείξεις οι πιο διεφθαρμένοι οι Γερμανοί σε εμάς για τη διαφθορά τη δική μας. Αυτό είναι θράσος. Το ένα λοιπόν είναι ότι γύρω από στην κυβέρνηση Σιμίτη, και το δεύτερο που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, ότι είναι δυστυχώς, ήταν μια πρακτική, ήταν διευρυμένο. Δηλαδή, μοιράζαμε χρήμα. Η οικονομία κουνήθηκε γύρω και μέσα από το κράτος και μοιράστηκε πολύ χρήμα, δυστυχώς, κάτω από το τραπέζι. Και αυτό δεν εξετάστηκε ποτέ, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δημιούργησε και τις φούσκες, δημιούργησε μια μη παραγωγική οικονομία, πέρα από τα κλεμμένα και πέρα από το ότι πληρώνουμε σήμερα όλοι οι Έλληνες, οι περισσότεροι, ναι, ναι, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, δημιούργησε μια οικονομία μη παραγωγική, μια οικονομία παρασιτική. Πρώτα μοιράζαμε το χρήμα
Και μετά λέγαμε τι θα κάνουμε, αν θα κάνουμε νοσοκομείο, τρένο, αν θα αγοράσουμε αεροπλάνο κτλ. Αυτή η κατάσταση και γι' αυτό δεν εξετάστηκε. Και είναι γι' αυτό και είναι εξαιρετικά αρνητικό, για να μην πούμε άλλες εκφράσεις αυτή την ώρα, και αυτή η περίφημη συνταγματική διάταξη που έγινε το 2001. Εδώ βλέπουμε μισό λεπτό, Σπύρο. Μη ευθύνη υπουργών. Όχι περί ευθύνης υπουργών. Βλέπουμε τον Παπαντονίου με χειροπέδες στα χέρια, να τον οδηγούν στην Κλούβα. Σε λίγο θα πάει στην Κλούβα. Για να τον πάνε στο μεταγωγό και από εκεί στα περαιτέρω. Και να πούμε και το εξής. Και πάνω στον Κορυδαλό που έτυχε. Εδώ βλέπουμε και την Κλούβα. Τον βάλαν ήδη μέσα τον κύριο Παπαντονίου. Προφανώς και τη σύζυγό του, δεν ξέρω αν θα πάνε μαζί. Προφανώς τις γυναικές. Στη Γαδά θα περάσουν πρώτα από τη Γαδά. Στη Γαλλία στη Γαλλία. Εδώ βλέπουμε την Κλούβα που μεταφέρει τον κύριο Παπαντονίου, φίλες και φίλοι. Η απόφαση βγήκε πριν από. Τώρα είναι 12.30 περίπου. Κατά τις 11 βγήκε η απόφαση των δικαστών που τους οδηγεί στη φυλακή για τις πολύ σοβαρές κατηγορίες που έχουν. Μια υπόθεση η οποία καθυστέρησε τρομακτικά. Τρομακτικά καθυστέρησε να εξεταστεί. Θα έρθω τώρα, κύριε Σπανοπούλου, μόλις ολοκληρώσει ο Σπύρος. 15 χρόνια. Εδώ βλέπουμε την αποχώρηση της Κλούβας σε λίγο. Θα φύγει η Κλούβα και θα κλείνει η πρώτη σελίδα μιας ιστορίας που τώρα άνοιξε με σοβαρό τρόπο τον τελευταίο χρόνο δηλαδή και έχει πολλά επεισόδια ακόμα, φίλες και φίλοι. Και εδώ βλέπουμε να αποχωρεί η Κλούβα. Έχει πάρα πολλά επεισόδια η υπόθεση Παπαντονίου, την οποία θα τη βρούμε προσεχώς μπροστά μας. Ναι, Σπύρο. Και για να τελειώσω και να συμπληρώσουμε αυτό που είπε ο κύριος Βελόπουλος, Γερμανία, Γαλλία. Στη Γαλλία το λάδωμα λέγεται. Διαφθορά, λέει ο κύριος Βελόπουλος. Στη Γαλλία το λάδωμα λέγεται πότισμα. Έτσι. Αυτή είναι η έκφραση. Και οι γαλλικές εταιρείες μαύρα ταμεία και οι γερμανικές και οι ελβετικές. Να και η Κλούβα και πάλι. Ωραία, απλά να τραβήξατε σήμερα. Όχι, πολύ ωραία. Για να ξέρουμε τι λέμε. Μου λέτε κάτι άλλο. Γένει δηλαδή, από τη σχολή Ευελπίδων τώρα η Γιάτσο, Κλούβα. Ναι. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Δηλαδή εντάξει, τα πήρε ο Γιάννος Παντελή. Κάποιος του τα έδωσε. Αυτός που του τα έδωσε δεν πρέπει να μπει φυλακή. Είτε γερμανική εταιρεία είτε γαλλική. Ναι, αλλά εξετάζονται. Αυτό είναι η πλάκα. Δεν καταδικάστηκε ο Γάλλος. Αλλά εξετάζονται. Εξετάζονται. 15 χρόνια εξετάζονται. Απλώς δεν έχει έρθει να καταθέσει εδώ ο Γάλλος. Άλλο πάνω να σας πω. Δεν καταλάβατε. Οι εταιρείες, οι γερμανικές που πολλούν αντικείμενα, οι γαλλικές, διαφθείρουν τις υπόλοιπες χώρες που τα αγοράζουν. Πιάνουν τους υπουργούς και δίνουν λεφτά. Είναι δεδομένο αυτό, κύριε Λιάτσο. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός και η παγκοσμιοποίηση. Με πολύ χρήμα, μαύρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή δεν φταίει μόνο ο Παπαντονίου που τα πήρε, και αυτοί που τα δώσαν φταίνε. Κύριε Γιώργο, 100%. Μια διευκρίνηση. 100%, παρακαλώ. Μια διευκρίνηση. Ναι, ναι. Δηλαδή, εμείς εδώ που έχουμε διεφθαρμένους πολιτικούς. Θα διαβάσω ένα ωραίο προσκλητήριο. Είναι θύματα η πολιτική μας, δηλαδή. Μάλλον δεν καταλάβατε τι είπα, κύριε. Μα είστε αστεί. Δεν καταλάβατε τι είπα. Είναι αστείο να καταγγέλλετε την Ελλάδα. Είναι αστείο εσείς ως ειδικός να καταγγέλλετε. Δεν καταλάβατε, σας λέω. Αν δεν καταλαβαίνετε, σας λέω δικό θέμα. Δεν δικό μου θέμα. Είπα λοιπόν, το πιο διεφθαρμένο κράτος δεν θα μου κάνει υπόδειξη εμένα. Δεν με ακούτε. Το πιο, επειδή ο κύριος πρόεδρος σας λατρεύει τη Γερμανία, εγώ τη λατρεύω. Κάθε μέρα στο Γερμανό πρέσβη. Λέω λοιπόν, το πιο διεφθαρμένο κράτος υποδείξεις δεν θα μου κάνει εμένα στη χώρα μου. Μάλιστα. Θα πατάξουμε τη διαφθορά μόνοι μας χωρίς υποδείξεις από τη διαφθορά. Δεν σας κάνει η δικαιοσύνη, η δική μας κύριε Καλοκαιρινέ, για δείξτε μας φωτογραφία την κυρία Ξαφά, παρακαλώ πάρα πολύ. Την κυρία Μιράντα Ξαφά, τη γνωστή οικονομολόγο. Εδώ μου στείλανε, παρακαλώ, μου στείλανε μία πρόσκληση. Την είχε ο κύριος Μητσοτάκης, η οποία λέει ο πατήρ Μητσοτάκης, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ήταν σύμβουλος του πατέρα του Κυριάκου. Έτσι. Και γράφει η πρόσκληση, ο κύριος Γιάννος Παπαντονίου έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην παρουσίαση του βιβλίου του «Αντιμέτωποι με το μέλλον». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου του 2018, αναβλήθηκε λόγω των δικαστικών εξελίξεων, Ερμής του ΕΒΑ, στην αίθουσα Ερμής του ΕΒΑ, Ακαδημίας 7, έκτος όροφος. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν. Το βιβλίο του Παπαντονίου. Η Θάνος Βερεμής, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιράντα Ξαφά, ερευνήτρια του Center for International Coverage Evonation. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, επιχειρηματίας. Τη συζήτηση, εδώ βλέπουμε την αγαπητή κυρία Ξαφά. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Ριχάρδος. Αφήστε την κυρία Ξαφά, παρακαλώ. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Ριχάρδος Σομερίτης. Θα συντόνιζε. Γράφει, σας λέω ότι γράφει πρόσκληση. Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερος. Η κυρία Ξαφά συμπαρουσίαζε, μου λένε, το βιβλίο του Γιάννου. Λοιπόν, και η κυρία Ξαφά πριν από καμιά ώρα βγήκε στη δημόσια τηλεόραση, φίλες και φίλοι, και είπε ότι εγώ είμαι υπέρ
της περικοπής των συντάξεων. Τι θέλετε, κύριε Φίλη? Μου κάνει εντύπωση, ναι, κύριε Λιάτσο. Ο κύριος Παπαντονίου είχε κληθεί από την ανακρίτρια προμηνός και είχε πάρει ένα μήνα προθεσμία. Ναι. Ήξερε λοιπόν ότι τώρα θα απολογηθεί. Δεν πιστεύω. Μόνο σε αλαζονία μπορώ να το αποδώσω το ότι θεωρούσε δεδομένη την απόφαση ανακριτού και εισαγγελέα, ώστε να βάλει λίγες μέρες μετά την παρουσίαση του βιβλίου του. Ανέστειλε παρόλα αυτά ένα μήνυμα. Στοιχειοδός ήταν. Ανέστειλε. Ακύρωσε την παρουσία. Δεύτερον, σε αυτά που είπε ο κύριος Βελόπουλος και είχε την αψημαχία, ναι, κοιτάξτε, και αυτοί που τα δίδουν είναι συμμέτοχοι, είναι συναυτουργία, είναι ενεργητική δωροδοκία. Έχετε δίκιο. Ναι. Και κανονικά πρέπει να δικαστούν. Εκτός αν πρόλαβαν και δικάστηκαν στη χώρα τους, οπότε λόγω, έτσι, οπότε λόγω του δεδικασμένου φάγανε εκεί τυχόν μικρές ποινές ή θα φάνε μέχρι να γίνει δίκη εδώ, οπότε λόγω του δεδικασμένου είναι απαράδεκτη ποινική δίωξη. Ναι, όπως φαίνεται. Πάντως όλες τις υποθέσεις και του κυρίου Τσοχαντζόπουλου και εδώ από ό,τι φαίνεται κάποιοι συνεργοί ή κολλητοί ή φίλοι λένε, και από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Όλοι. Σε σχέση με τους Γερμανούς, κύριε φίλο μου, να πούμε το ξύνιο, είναι ομό, είναι κοινικό. Είναι έξω, έτσι, με νόμο Παρασκευόπουλο που κάνατε εσείς. Ναι, εντάξει, ναι, να το λέμε. Θα λέμε, έτσι. Να το λέτε. Και επίσης ο κύριος Τσοχαντζόπουλος τον δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι με νόμο Παρασκευόπουλου? Αυτό. Για να ακούνε και οι κύριοι. Μισό λεπτό, όχι, κύριε Αντωνίου, και εδώ δημαγωγείται και η Νέα Δημοκρατία. Είναι λόγω των δυνατοτήτων που είχε από πριν, λόγω ορίου ηλικίας. Δεν βγήκε ο κύριος Τσοχαντζόπουλος με ποσοστό αναπηρίας άνω του 65%. Αφήστε αυτά τα παραμύθια σαν Νέα Δημοκρατία. Αφήστε τα. Και επίσης, τον έχετε στήσει τον Παρασκευόπουλο. Δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ. Και για σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς ευθύνεται τον Παρασκευόπουλο. Ράβδος στη γωνία, Παρασκευόπουλος βγαίνει κρατούμενη. Εγώ λέω ότι είναι μια δύσκολη και θλιβερή μέρα για την πολιτική. Ότι είναι μια ταφόπετρα που μπαίνει πάλι επάνω στην ιστορία αυτή. Ο λαός δύσκολα θα μπορέσει να ξαναπιστέψει τους πολιτικούς μας. Σε ό,τι αφορά στην καθυστέρηση, επίσης ο λαός δύσκολα, βλέποντας αυτά τα 14 χρόνια, από τα οποία 8 χρόνια ο ελληνικός, από τα 14 αυτά που καθυστερεί η υπόθεση Παπαντονίου, ο ελληνικός λαός τα 8 χρόνια βρίσκεται σε δεινότατη θέση. Έχει κάνει μια ζωή σκληρή. Ο κ. Παπαντονίου λοιπόν επί 14 χρόνια κατάφερε και διατήρησε το χαμόγελό του. Ναι. Πρέπει τώρα, παρά το καλό έργο που έκαναν οι ανακριτές, το εξαιρετικό έργο με τόσες δυσκολίες, όπως μας είπε η καλή συνάδελφος η Γιάννα Παπαδάκου, θα πρέπει τώρα ο λαός να πιστέψει ότι θα οδηγηθεί ο κύριος Παπαντονίου σε μια δίκαιη, βεβαίως, σε μια δίκαιη δίκη, και ότι αυτό δεν θα κρατήσει άλλα 14 χρόνια. Εγώ θα ήθελα να πω, πρέπει να πιστέψει ο κόσμος, γιατί αν είναι 14 με την πρώτη άκρηση και άλλα 14 μέχρι τη δίκη, πρέπει να κάνουμε το λαό να δώσει... Ναι. Ναι, ναι. Η πολιτική εξουσία στο λαό τη δυνατότητα να πιστέψει ότι πράγματι θα υπάρξει τιμωρία. Ο λαός λέει για τον κύριο Παπαντονίου, τώρα το λέω αυτό, έφαγε στο μέλι, τώρα πια και το ξύδι. Έτσι απλά. Ο Ευρυπίδης στην Ηλέκτρα του λέει, έπραξες απέσια, θα πάθεις φρικτά. Είναι η νέμεσης. Δεν θέλω να πω ούτε τη διαφθορά επί Νέας Δημοκρατίας, ούτε για τη διαφθορά επί Πασόκ, ούτε για το τι συμβαίνει σήμερα. Έπραξε, θα πάθει. Πολύ σωστά. Και βεβαίως έχετε το τεκμήριο της αθωότητας και μία, αλλά φαίνεται εδώ πέρα ότι οι ανακριτές έχουν δέσει την υπόθεση από 10 μεριές. Και μια τελευταία παρατήρηση. Και στην υπόθεση Siemens, και στην υπόθεση με τις φρεγάτες, ενώ Χριστοφοράκος και Siemens, και στην υπόθεση φρεγάτες, και στην υπόθεση της Νοβάρτης. Και μην το περνάμε έτσι αυτό, όλα ξεκίνησαν απ' έξω. Από την Αμερική η Νοβάρτης, από τη Γερμανία η Siemens, από εννοείται. Τη Γαλλία. Έρευνα, όλα ξεκίνησαν απ' έξω. Και η Siemens από την Αμερική ξεκίνησε. Και η Siemens από την Αμερική ξεκίνησε. Από καραμπόλα βγήκαμε. Από καραμπόλα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν έχει καταλάβει το αίτημα του λαού. Τώρα ερχόμουν στο δρόμο και ήμουν με ένα ταξιτζή, ο οποίος μάθαινε, άκουγε στο ραδιόφωνο του Παπαντονίου και έλεγε να μπουν όλοι φυλακοί. Έτσι έλεγε. Έτσι δεν είναι. Ο κόσμος δεν μπορεί να πιστέψει πια. Έτσι. Πείτε μου κάτι. Το ύψος της διαφθοράς σήμερα που μιλάμε. Θέλω να δώσω μια πληροφορία. Έρχομαι σε εσάς αμέσως, κύριε Καρακατσουλή. Και πόσο για να μην λέμε ότι. Εδώ μου λένε ότι είχε πάρει τρεις μήνες. Παρακαλώ, κύριε. Είχε πάρει τρεις μήνες προθεσμία ο Παπαντονίου. Όταν έστελνε τις προσκλήσεις για το βιβλίο, είχε πάρει τρεις μήνες προθεσμία.
Είχε πάρει τρεις μέρες. Και το μεγάλο ερώτημα, κυρία Σπανοπούλου, αν μου επιτρέπετε, δεν οφείλει ο τότε πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Σιμίτης, να βγει και να απολογηθεί στον ελληνικό λαό για όλο το αυγό του φιδιού που ήταν επί των ημερών του? Δεν οφείλει να πει μια κουβέντα στον ελληνικό λαό? Με συγχωρείτε. Ο κύριος Σιμίτης έχει ένα δικό του τρόπο, το έχει αποδείξει αυτό, έχει ένα δικό του τρόπο να σκέφτεται και να κινείται. Δηλαδή... περισσότερο ακαδημαϊκό παρά πολιτικό, θα έλεγα, και αυτό το απέδειξε και στη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός της χώρας. Ναι. Πιστεύω ότι θα μιλήσει. Δεν νομίζω ότι θα σοπάσει ο Σιμίτης. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια όμως και ποιοι την ήσαν. Οι πρώην πρωθυπουργοί δεν μιλάνε. Πολλά χρόνια έχουν περάσει και είναι σαν να ήταν. Σαν να ήταν άλλο πρωθυπουργό. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί. Γιατί εκτενικά μιλάει. Ο κ. Καραμαλής δεν μιλάει. Ο Καραμαλής δεν είχε κανένα πατεώνα τέτοιου τύπου. Γιατί μιλάει. Με συγχωρείτε, κύριε Βέλλο. Άλλο λέω, δεν πάει για πατεώνες. Μισό λεπτό. Είναι ο Βάρτης, έσκασε σε μια ιστορία. Μισό λεπτό, ξέρουμε και τι λέμε. Έσκασε η πτώχευση εποχή Καραμαλή. Τώρα, αν μην λέμε άλλα. Εκεί έσκασε η πτώχευση. Τι σχέση έχει τώρα αυτό? Λέω λοιπόν. Τώρα μιλάμε τώρα για το. Δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω, κύριε Βέλλο. Το καταλαβαίνω τώρα. Για το Βατοπέδι υπήρξε αθωτική απόφαση πανηγυρική, κυρία Βέλλο. Λοιπόν, λέω ότι οι πρώοι πρωθυπουργοί δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε, λέτε. Σιωπούν. Αυτό όταν έχει δηλαδή, το γραφείο σου το δίπλα τρεις αρχικλέφτες του δημοσίου χρήματος, δεν πρέπει να βγει και να πει στον κόσμο. Δεν είπα τι δεν πρέπει να κάνει. Πρέπει να μιλήσουν. Να πει και να μιλάνε. Ξέρετε τι μπορούσε να βγει και να πει. Θα μπορούσε να βγει και να πει, κοιτάξτε να δείτε, δεν χαμπάριαζα πολύ ή δεν είχα υψηλή αντίληψη και δεν καταλάβαινα τι γινόταν στο γραφείο. Και σε επισημάνσει. Δεν είναι πολύ ώρα. Λοιπόν, ζούμε σε μια χώρα στην οποία χρειάστηκαν 15 χρόνια για να βγουν τον Παπαντονίου. Ζούμε σε μια χώρα για να βγάλουμε την υπόθεση Siemens από το 52, γιατί από το 52 είναι η Siemens στην Ελλάδα. Τη βγάλαμε μετά με τον Χριστοφοράκο που καραμπόλα μας ξέφυγε. Ζούμε σε μια χώρα όπου ο Κοτζιάς αφήνει μια χειροβοβίδα στον Πρωθυπουργό και την κοπανάει. Πάρ την και φεύγω, λέει. Και ο άνθρωπος την παίρνει τη χειροβοβίδα και δεν ξέρετε τι κάνει. Ξέρετε τι εννοώ. Την τμηματική ανακήρυξη των χωρικών υδάτων. Παγκόσμια πρωτοτυπία, το αναλύσουμε παρακάτω. Την αφήνει στον Πρωθυπουργό και φεύγει. Ναι, εγώ λέει φεύγω. Ζούμε σε μια χώρα όπου ο εθνικισμός ως έννοια απαγορεύεται την Ευρυσιά, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να τη λέει. Ζούμε σε μια χώρα λοιπόν όπου στο 120% του χρέους μας μπήκαμε στα μνημόνια. Με 180 βγαίνουμε. Ζούμε λοιπόν σε μια χώρα, κύριε Λιάτσο, που ο 15χρονος δεν μπορεί να δει μια ταινία βίας και καλά κάνουμε, το απαγορεύουμε. 16 χρονών γονική συνένεση. Αλλά για να κάνει αλλαγή φύλου επιτρέπεται. Ζούμε σε μια χώρα, κύριε Λιάτσο, η οποία είναι περίεργη. Πολύ περίεργη και δομημένα και κοινωνικά και αξιακά. Και επίσης ζούμε στη χώρα που τελειώνει δημογραφικά. Σημειώσατε αυτό, αλλά το παιδί είναι τεκμήριο. Δείτε τη λογική. Ζούμε σε μια χώρα λοιπόν παράλογη. Και φταίμε και εμείς οι πολίτες, φταίμε όλοι λοιπόν, μας για την κατάσταση. Και κλείνω εδώ. Ζούμε και λοιπόν στη χώρα που ο πυργός ζητάει από τους φοιτητές να πετάξουμε τις κλωτσιές στο Ρουβίκο και να πάμε μέσα στα πανεπιστήμια. Αυτά σε καμία χώρα δεν συμβαίνουν, κύριε Λιάτσο. Μόνο εδώ, μην απορρίτε για τον Παπαντονίου λοιπόν. Θα έχουμε και άλλους Παπαντονίου και εύχομαι ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποια κυβέρνηση να τους βάλει φυλακή όλους. Όλους τους κλέφτες, όσοι έκλεψαν. Όχι επειδή κύβουν και αδίκουν, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα δούμε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Πάντως, φίλες και φίλοι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον εξής συλλογισμό. Να κάνω σχόλιο εγώ για τον κύριο Κώστα Σιμίτη, τον πρώην Πρωθυπουργό, και να λέω, ας πούμε, ποιους είχε δίπλα του. Ήδη δύο, ο κύριος Τσοκατζόπουλος έχει καταδικαστεί, ο κύριος Παπαντονίου προφυλακίστηκε σήμερα, ο κύριος Μαντέλης καταδικάστηκε επίσης, και βγαίνει ο συνάδελφός μου, γιατί συνάδελφό μου τον έχω πρώτα και μετά, που είναι πρόεδρος πολιτικού κόμματος, και πετάει την μπάλα στην εξέδρα και πάμε από το Σιμίτη με τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία καταλήστεψαν το δημόσιο χρήμα και πάμε σε άλλους πρωθυπουργούς, στον Κώστα Καραμαλή και πάει λέγοντας. Δεν είπα αυτό. Πετάμε την μπάλα στην εξέδρα, έτσι, κύριε Βελόπουλε. Μπορώ να απαντήσω. Και θέλω να το κάνω το σχόλιο. Έχω το δικαίωμα και καλά κάνετε. Βεβαίως, αλλά βεβαίως να απαντήσετε. Όλοι οι πρωθυπουργοί στην Ελλάδα δεν μιλάνε. Από δεν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον πρώτο. Μα δεν υπάρχει σύγκριση. Άλλο σα λέω, δεν είπα εγώ την ποιότητα των πολιτικών. Σα είπα ότι οι πρωθυπουργοί δεν μιλάνε, το έχουν έθος. Είναι συνήθεια. Τώρα από εκεί πέρα, αν μου μιλάτε για τον άνθρωπο που είπε ευχαριστώ στους Αμερικανούς, εγώ δεν κάνω κουβέντα για τον κύριο αυτόν. Για τον άνθρωπο των ημείων που μου γκριζάρισε το Αιγαίο, δεν θέλω καν να συζητήσω. Επίσης θέλω να πω, για να είμαι απολύτως δίκαιος, επειδή ακούστηκαν και ονόματα εφημερίδων που έδωσαν αγώνα για την αποκάλυψη για το σκάνδαλο του Παπαντονίου.
Μία εφημερίδα η οποία δέχει πολύ μεγάλο αγώνα έχει δώσει και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, δέχτηκε και αγωγές. Είναι η Real News, φίλες και φίλοι, που έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα για την ιστορία αυτή. Και για τη Βίλα, με πολλά και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Ξεκίνησε το θέμα, έφαγε μηνύσεις και αγωγές από τον Τσοχατζόπουλο και από τον Παπαντονίου. Και αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε κάποια στιγμή. Γιατί δεν λες πιανού Βίλα ήταν δίπλα στον Παπαντονίου. Για πες εσύ. Εγώ, για, σε ποιον νησί λέτε. Σε ποιον νησί λέτε. Σε ένα νησάκι εδώ στις Κυκλάδες κοντά. Ποιος έχει τραπεζίτης εκεί δίπλα. Όχι κύριε Σουρμπελίδη. Χαριτολογώ κύριε Σουρμπελίδη. Ποιος τραπεζίτης χώρας έχεις δίπλα του. Καλά, αυτό είναι πασίγνωστο στο Πανελλήνιο. Ας το ξανακούσει ο κόσμος. Για τον κύριο Στουρνάρα λέτε. Για τον κύριο Στουρνάρα. Τι θέλετε όμως να πείτε. Τίποτα. Δηλαδή αν εσείς έχετε ένα σπίτι και δίπλα σας χτίζει ο Αλ Καπόνε σπίτι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι είστε και εσείς Αλ Καπόνε. Είναι και κουμπάρος μου. Κι αν είναι και ο κουμπάρος. Δεν ξέρω. Δηλαδή πώς πάει. Δεν ξέρω. Εγώ στείλω, αν ο κουμπάρος ήταν Αλ Καπόνε, θα έκανα παρέα μαζί του. Με συγχωρείτε πολύ. Θα τον είχα διαγράψει από κουμπάρο μου. Αν ήταν Αλ Καπόνε. Δεν λέω ότι είναι Αλ Καπόνε, αλλά λέω ότι ήταν Αλ Καπόνε. Λέτε το ότι έχει σπίτι κοντά. Δεν ξέρω για τα σπίτια, αλλά στο Κισέ υπογραφές υπήρξαν για τις σπίτια. Έλα, πες το παιδί μου τώρα. Πες το Σουρμελίδη. Δεν σας ακούμε, κύριε Σουρμελίδη. Ο Υπουργικό Συμβούλιο υπέραψε. Στο Κισέ. Τι θέλετε να πείτε, παρακαλώ. Λέω ότι οι υπογραφές για τις συμβάσεις αυτές υπήρχαν από το Κισέ. Άρα ήταν εις γνώση και του Πρωθυπουργού και όλου του Υπουργικού. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλών υπουργών. Τι συμβάσεις υπογράφουμε, πώς εκτελούνται, τι γίνεται κτλ. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό σε απλά ελληνικά. Δεν σημαίνει ότι όλοι τα πήραν. Ναι. Δεν μπορεί να το πει. Αυτό ξέρω. Αυτό μπορεί, μπορεί να σημαίνει ότι ένας δεν υπέγραφε. Ένας δεν υπέγραφε. Ποιος είναι αυτός, ένας εξ αυτών. Ο Γιώργος Παπανδρέου. Α, μπράβο. Ο ένας κύριε Λιάτσο, άρα κάτι που πτευόταν από τον έχουμε και για τον χαζό. Όχι τώρα το πολλά. Ποιος το λέει. Γιατί λέμε δεν πολύ καταλαβαίνει πολλά. Αλλά ο άνθρωπος δεν υπέγραφε. Εσείς δεν το είπα εγώ ότι τον έχουμε για χαζό. Εντάξει, ποδήλατο δεν χτίζει την αλυσίδα. Οδηγώντας ποδήλατο δεν φτιάχνει την αλυσίδα. Οδηγώντας το ποδήλατο δεν φτιάχνει την αλυσίδα. Δεν είχε πιο ευκαιρία. Εγώ τέτοια σχόλια δεν κάνω. Εγώ προσωπικά στην εκπομπή μου τέτοια σχόλια δεν κάνω. Δεν πειράζει. Χαριτολογώ, Αριστοφάνης. Χαζό τον Αριστοφάνης, δεν είπα αυτό. Αριστοφάνης. Λέω λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν υπέγραφε στις προμήθειες. Μάλιστα. Ναι, ναι. Κύριε Καρακατσούλη, σας χρωστάω. Όχι, επιτρέψτε μου. Ήθελα να δεν έχει μιλήσει ο κύριος Καρακατσούλης. Εγώ. Θα στώ. Ναι, ναι. Μόνο ένα σχόλιο. Κάντε. Κοιτάξτε, η διαφθορά και αυτά τα φαινόμενα τα οποία συζητάμε, τα οποία είναι απολύτως καταδικαστικά και νομίζω ότι είναι κοινός τόπος εδώ, δεν είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται, να το πω έτσι, για κομματική αντιπαράθεση. Το λέω με την έννοια την εξής. Ότι το ότι η χώρα έχει τεράστιο πρόβλημα διαφθοράς, το έχει. Και τη δεκαετία που συζητάμε για τον Παπαντονίου το έχει και σήμερα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το κόστος, αυτό θα σας πω ένα νούμερο μόνο που το δίνει η Διεθνής Διαφάνεια. Η Διεθνής Διαφάνεια λοιπόν λέει ότι το κόστος διαφθοράς σήμερα στην Ελλάδα κυμαίνεται από 14 μέχρι 20 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το χρόνο, Ετησίως, 14 με 20 δις. Προσέξτε. Και επίσης λέει ότι δεν μέσα στα δύο χρόνια... Δεν αφορά μόνο την πολιτική, λέει η κυρία Σπανοπούλου. Δεν αφορά μόνο την πολιτική. Όταν έχετε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δρά μέσα σε μια κοινωνία η οποία έχει τέτοιο πρόβλημα διαφθοράς, αντιλαμβάνεστε ότι μοιραία αυτό το πολιτικό σύστημα κάτι δεν κάνει καλά. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν μπορείτε να πείτε ότι αντιμετωπίζει αυτό το μείζον θέμα. Άρα είναι πρόβλημα του πολιτικού συστήματος. Δείξτε τον κύριο Σουρμελίδη, παρακαλώ, με τον κύριο Καρακατσούλη. Μπορώ εγώ εύκολα να πω, αλλά δεν το κάνω, ότι τα δύο χρόνια, για παράδειγμα το 16 και το 17, φέρεται ότι η Ελλάδα, σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια, κοιτάω εδώ τις στατιστικές, κατρακύλησε 11 θέσεις. Έπεσε 11 θέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός ή το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ένοχοι για αυτά τα φαινόμενα? Όχι. Αυτό το οποίο λέω ότι πρέπει να πάρει μέτρα και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η επόμενη και να έχουμε μια σταθερή θέση απέναντι σε αυτό. Το ότι σήμερα, για παράδειγμα, μπορεί να καθυστερεί τόσο πολύ μια δίωξη, έτσι, δεν είναι υπόθεση μόνο κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου. Έτσι, είναι ολόκληρος μηχανισμός ο οποίος δουλεύει με έναν τρόπο. Και για αυτόν τον τρόπο είμαστε. Για το θα οποίο σας δεν έλεγα... έχει ευθύνη κυβέρνηση όμως, έτσι. Προφανώς μια κυβέρνηση μπορεί να το επηρεάσει και ευθύνη καλύτερα, χειρότερα, να το πάει πιο πολύ. Πάντως ταυτίζεται δύο. Κύριε Καρακατσούλη, ταυτίζεται δύο περιόδους. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση που κάνετε. Για τη διαφθορά, ότι η διαφθορά είναι παντού ίδια κτλ. Τότε κλέβανε και σήμερα μπαίνουν φυλακοί κάποιοι.
Τότε κλέβανε. Πολύ καλά κάνανε. Σήμερα, αυτό δεν σημαίνει και ότι. Σήμερα μπαίνουν φυλακή. Ναι, αλλά προσέξτε, εγώ κύριε Λιάτσο, δεν αντιλέγω σε αυτό. Ναι. Λέω μόνο το ότι σήμερα που μπαίνουν στη φυλακή δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμερα διαφορά. Εσείς κύριε Καρκατσούλη, που είστε τώρα στο κίνημα αλλαγής. Ναι. Μία ερώτηση, αν θέλετε, μία σύντομη απάντηση. Ναι, θέλετε να κάνετε ένα σχολιασμό. Πώς ένας πρωθυπουργός τότε είχε τέτοιο προσωπικό δίπλα του, υπουργούς, πρωτοκλασσάτους υπουργούς, οι οποίοι κάνανε αυτά που κάνανε. Και δεν έπαιρνε χαμπάρι. Το βλέπετε κανονικό πράγμα. Εντάξει, δηλαδή... εγώ δεν κρίνω τον Πρωθυπουργό από αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, από τι το θα κρυθεί ένας Πρωθυπουργός. Υπουργή... Πρώτα δεν πρέπει μα να κρυθεί. Εκρίθη ο Πρωθυπουργός αυτός. Εκρίθη το κόμμα αυτό. Έγιναν εκλογές. Εκτίμησε ο ελληνικός λαός. Πρέπει να δώσει μια εξήγηση στον κόσμο. Νομίζω ότι να δώσει μια εξήγηση στον κόσμο. Πρέπει να δώσει μια εξήγηση στον κόσμο, κύριε Σιμίτη. Άλλο πράγμα. Εγώ τον βλέπω και καλά κάνει. Βγαίνει και αρθογραφεί σε εφημερίδες κανονικά και τον βλέπω. Φάτσα είπε, κάρτα είπε σε πρωτοσέλιδα μεγάλων υποτίθεται κυριακάτικων εφημερίδων. Αλλά προσέξτε, για το θέμα Παπαντονίου και του κ. Τσοκατσόπουλου δεν βρήκε ποτέ να πει μία λέξη. Ωραία, το βλέπετε ωραία, κανονικό εσείς. Κοιτάξτε, σας αρέσει αυτό. Όχι, δεν το ήξερε κύριε Λιάτσο. Αλλά τα λεφτά πήγανε στο κόμμα το ήξερε, τα ήξερε. Για το ένα εκατομμύριο, μπράβο κύριε Σουρμελίδη. Για το ένα εκατομμύριο τα ήξερε. Δεν ήταν πρόεδρος κόμματος. Τι ακριβώς συζητάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Τι συζητάμε. Ποιες είναι οι ευθύνες του κυρίου Σιμίτη για να ξεπλύνουμε καταστάσεις του σήμερα. Αυτό δεν το δέχομαι. Όχι, όχι, γιατί το κάνετε αυτό. Έτσι, μπράβο. Γιατί το συζητάμε στο κοινό. Συζητάμε στο κοινό. Συζητάμε στο κοινό. Δεν χρεοκοπήσαμε από αυτά, α, κύριε Σουρμελίδη, μόνο. Δεν χρεοκοπήσαμε όχι μόνο, δυστυχώς όχι μόνο από αυτά. Βεβαίως, κύριε Σουρμελίδη. Αλλά τα βαθιά προβλήματα τα οποία έχει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία εξακολουθούν να υπάρχουν. Κύριε Καρκατσούλη, τώρα για τα νομίματα του Πασόκ. Συγγνώμη, κύριε Λιάτσο. Και από του κλέφτε έγινε το πρόβλημα τη οικονομία. Τη οικονομία έγινε από τι πατάλε και από τα κλεψίματα. Με επιλογέ και αποφάσει. Με επιλογέ. Ο κύριος Λιάτσος υπέβαλε ένα απλό ερώτημα. Ναι, παιδιά, αλλά τεσσάρια μαζί στον κύριο Καρκατσούλη. Το αποδείτε ευθύνη για όταν δούμε το Πασόκ. Μισό λεπτό, κύριε Βελόπουλε, είστε δικηγόρος του κυρίου Καρκατσούλη. Υπάρχει, υπάρχει. Γιατί πειράζει να υπάρχει στον κύριο Κύριε Λιάτσο, που τέσσερις τον πήρατε παραμάζωμα. Δεν κατάλαβα. Όχι, δεν κατάλαβα. Αφού μιλάτε στις μιλάμες. Λέω λοιπόν, θα πληρώσει τα νομίμα του Πασόκ ο άνθρωπος. Για πείτε, κύριε Φίλη. Πείτε, κύριε Φίλη. Ποιο ήταν το ερώτημα το απλό. Ήταν και υπουργός. Έκανε το ερώτημα. Ποιο ήταν το απλό ερώτημα. Ο κύριος Σιμίτης. Δεν πρέπει να βγει να πει κατά πράγματα. Αφού ήταν το περιβάλλον θα έπρεπε. Του. Και δεν... Ακούστε, ακούστε. Αυτό θέλετε ρώτησε. Να απαντήσω. Απλό. Σε αυτό, εγώ τώρα, για λογαριασμό του κυρίου Σιμίτη δεν μπορώ να απαντήσω. Γνώμη σας, κύριε η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Σιμίτη... Τι να πει. Δεν σας ρωτάει τι να πει. Ναι. Η γνώμη σας ποια είναι. Θα πρέπει να βγει τρία πράγματα να πει όχι. Αυτό όχι το τι να πει. Δεν σας ρωτάει το τι να πει. Νομίζω ότι ως πρωθυπουργός είχε τοποθετηθεί. Είπε ότι θα τοποθετηθεί. Μα τώρα αυτό το λέτε εσείς. Εγώ θεωρώ ότι κρίθη. Ρωτήστε έναν από τα πράγματα που δεν τίποτε. Μα με συγχωρείτε, θα απολογηθώ εγώ για τον κύριο Σιμίτη. Ωραία. Με την ίδια λογική μπορώ να σας πω, κύριε Λιάτσο, ότι όταν ο κύριος Τσίπρας προχθές ακούει τον Υπουργό των Εξωτερικών να λέει ότι εσύ πήρες λεφτά από το Σόρος και εγώ ακούω. Μα με συγχωρείτε, γιατί είναι μπάλα στην Ελλάδα. Είναι στην ίδια λογική. Και εγώ απολύτως. Και εγώ απολύτως. Σας σέβομαι και το ξέρετε. Λοιπόν, αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο είναι, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να συνδέσεις ευθέως την πολιτική, την τρέχουσα πολιτική με καταστάσεις που έχουν να κάνουν με διαφθορά και με συγκεκριμένες προσωπικές ευθύνες, οι οποίες βεβαίως πρέπει να αποδίδονται. Και πολύ καλά κάνει η δικαιοσύνη και πρέπει να στρέξουμε όλοι αυτό. Δημοσιογραφικά το ερώτημα που έθεσε ο Εμίλιος Ολιάτσος θα είναι το ερώτημα των επόμενων εβδομάδων. Αυτό αλήθεια. Εδώ είμαστε. Ποιο αγγίζεται δηλαδή. Αν θα πρέπει ο κύριος Σιμίτης να κάνει κάποια δήλωση. Ο κύριος Σουμελίδης μιλάει. Ο κύριος Σιμίτης σας κάνει. Κύριε Γιάτσο, είναι σαφές ότι πρέπει να μιλήσει ο κύριος Σιμίτης. Είναι σαφές ότι έχει τεράστιες και τρομακτικές ευθύνες. Οφείλω όμως, επειδή τότε γνώριζα καλά την κυβέρνηση, να σας πω κάτι που έζησα και εγώ ίδιος ως προσωπική εμπειρία. Πήγαμε να ελέγξουμε τα οικονομικά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κάποτε. Μας απαγορεύτηκε είσοδος. Θεωρήθηκε άβατον. Πότε, για ποιο λόγο. Επί Παπαντονίου. Μάλιστα. Επί Παπαντονίου. Άβατον. Και προσέξτε. Εσείς πήγατε από το λογιστήριο να ελέγξετε. Αφήστε. Πήγαμε. Τι να αφήσω, λέτε. Όχι. Μου λέτε πήγαμε. Όχι από το λογιστήριο. Τι ήσασταν εσείς, μια ομάδα συμβούλων. Ναι, από πού. Από το γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών.
Από το Υπουργείο Οικονομικών, ναι. Λοιπόν. Και ζητήσαμε. Υφυπουργού Οικονομικών. Και ζητήσαμε στοιχεία. Ποιου υφυπουργού. Και στη συνέχεια, κύριε Λιάτσο. Τη ίδια κυβέρνηση, ναι. Δηλαδή, ο υφυπουργό πήγε να λέξει τον Αμήνη. Ζητήσαμε στοιχεία. Πολλά πράγματα. Έχει δικαίωμα. Ζητήσαμε στοιχεία. Μάλιστα. Να διευκρινίσουμε ορισμένα ζητήματα. Μάλιστα. Μας απαγορεύτηκαν τα στοιχεία αυτά. Και ο υφυπουργός σας τι έκανε. Και κάτι άλλο. Και ο υφυπουργός σας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Το ξέρετε και το είσαι σαν προσωπική εμπειρία. Δείξτε τον κύριο Σουρμελίδη στη θέση μου. Τα υπουργεία λειτουργούσαν ως φέουδα. Ο Παπαντονίου έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη και στο ευρώ. Ως αμοιβή. Για τη δουλειά αυτή πήρε το φέουδο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Δεν τολμούσε κανείς να τον ελέγξει. Κατά συνέπεια, έχει τεράστιες ευθύνες ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Σημίτης και ο κύριος Καραμαλής. Η θέση των φεουδαρχών των Υπουργείων λειτουργήσε και μετά. Έχει πρόβλημα η κάθε κυβέρνηση όταν έχει φεουδάρχες υπουργούς που δημιουργούν άβατα. Τότε δεν μπορεί να παρέμβει κανείς, κρύβονται ζητήματα και περνάνε 12-14 χρόνια για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Κατά τη δική μου την άποψη είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να λειτουργήσει πλέον με υπουργεία στα οποία τα στοιχεία όλα είναι ανά πάσα στιγμή. Κυρία Αντωνίου, δεν έχετε μιλήσει καθόλου. Και ούτε εγώ έχω μιλήσει. Τι να πω για το Σημίτη. Κύριε Λιάτσο, μισό λεπτό να πω. Θα παρακαλέσω ένας-ένας, είναι μία η ώρα. Παρακαλώ, κύριε φίλη. Επειδή είναι μία η ώρα θα πάμε σε θέματα άλλα. Υπάρχει ένα, κοιτάξτε. Εγώ με ένα-δυο χρόνια στο δρόμο, εδώ εμφανίζομαι 5 χρόνια από την αρχή της εκπομπής. 2-2,5 χρόνια στον δρόμο. Καρά μου, μεγάλη είναι που έρχεστε. Ναι, κάθε μέρα δεν τολμώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Γιατί? Δηλαδή, από την αγάπη με του κόσμου και από τα ερωτήματα. Δεν σας ταχώνουνε καθόλου. Ταχώνουν, αλλά ταχώνουν όταν τους απαντάς. Δεν είναι κακόπιστοι και κακόβουλοι. Συζητάνε οι άνθρωποι όσοι ταχώνουν. Λοιπόν, όλοι. Ασχέτως πολιτικού φάσματος, επί 2,5 χρόνια μου λένε, φίλοι, καλά ρε παιδιά, ναι. Λέτε, φάγαν, κάναν, ράναν, ναι. Και το διαισθανόμαστε κι εμείς ότι έγινε. Δεν θα πληρώσει κανείς. Και τους εξηγήσω ότι είναι αργές, αργόσιτες οι διαδικασίες. Αυτό μου το λένε όχι μόνο ΣΥΡΙΖΕΗ και ΠΑΣΟΚΙ και Νεοδημοκράτες. Μου λένε ρε παιδί μου, όσοι φάγαν να πληρώσουν. Τι κάνετε τόσο καιρό. Και ο κύριος Πολάκης εξέφρασε. Έστω άκοψα, όπως το είπε, αυτό το αίτημα. Άκοψα, το συνέδεσε με εκλογική νίκη, άκοψα, αλλά το αίτημα αυτό, να πληρώσουν όσοι φάγαν χοντρά, υπάρχει. Ο δε κύριος Παπαντονίου, ας μην ξεχνάμε, ότι ήταν και ο υπουργός την κρίσιμη εποχή του χρηματιστηρίου. Τότε που έλεγε ότι θα φτάσει 7.000 μονάδες στο χρηματιστήριο, έτσι δεν έλεγε, ναι. Και βυθίστηκε το χρηματιστήριο. Ναι. Με ό,τι συνέβη και το οποίο σκάνδαλο το τεράστιο του χρηματιστηρίου, που έγινε τότε η μεγαλύτερη μεταπολεμική μεταφορά χρημάτων από το λαό σε κάποιους, δεν διερευνήθηκε. Ποτέ δεν διερευνήθηκε. Κυβερνήσεως του κυρίου Σημίτη. Ναι. Τελικά δεν θέλω είναι να. Είναι όλα σύμπτωση αυτά που συμβαίνανε επί Πρωθυπουργίας. Κώστα Σημίτη, κυρία Αντωνίου, παρακαλώ. Λέω ότι αυτό που είναι κοινός τόπος είναι ότι όντως θα πρέπει φαινόμενα διαφθοράς να τουλάχιστον από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να προσπαθούμε να γίνει διαλεύκαση και να υπάρχει και να αποδίδει τη δικαιοσύνη. Το ζήτημα όμως σε αυτή την ιστορία είναι ότι αυτό που παρατηρούμε και θέλοντας να πω και στον κύριο Φίλη είναι ότι ακόμα και σήμερα, ναι, ναι, έτσι, και με στοιχεία που διαπιστώνουμε από τις συνήθειες, η διαφθορά συνεχίζεται. Είχαμε πρόσφατα στο το θέμα, το θέμα, το θέμα με τα, με τα βλήματα, κύριε Φίλη, δεν σας διακόψα. Ναι. Με τα βλήματα στη Σαουδική Αραβία, κύριε Φίλη. Δεν υπάρχει εκεί φαινόμενο ότι κάτι πήγε να γίνει σε αυτή τη σύμβαση. Τέλος πάντων, όντως, αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς θα θωρακίσουμε τη δημοκρατία και πώς μπορούμε να εξαλείψουμε θεσμικά τα φαινόμενα διαφοράς στη χώρα μας. Αυτό είναι ένας κοινός τόπος. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε ότι η πολιτική επικαιρότητα φαίνεται ότι η διαφωνία στο υπουργικό στο τελευταίο που ουσιαστικά δεν ξέρουμε γιατί παραιτήθηκε ο Γκοτζιάς ή μάλλον εμέσως μας το λέει. Λέει ότι υπάρχει διαφορά, διαπλοκή, ποιον υπονοεί, ποιον δείχνει. Και επίσης δεν μας δίνει την επιστολή παραίτησή του. Να ξέρουμε για ποιο λόγο αποπέμφθηκε ο κ. Κοζιάς.
Γιατί αφήνει μηνύματα για διαφθορά και διαπλοκή ο κ. Κουτζιά. Δεν είπε κάτι. Έτσι δεν είναι. Όχι αυτό. Ανοιχτά. Με Twitter. Και στη συνέντευξή του. Άρα με κάλυψε για τον Πρωθυπουργό. Κρατάει αυτό που κατανομάζει ουσιαστικά ο κ. Κουτζιά και αποπέμπει τον κ. Κουτζιά. Που είναι ουσιαστικά και ο αρχιτέκτονας της συμφωνίας των προσφόρων που υπερασπίζει το κυβέρνηση. Δεν τον απέπει. Άρα λοιπόν, λέμε ότι αυτό που πρέπει να γίνει όντως είναι κοινός τόπος, ό,τι φαινόμενο διαφθοράς διαπλοκής, όντως στη δικαιοσύνη. Αλλά, να υπάρχει και πάντα το τεκμήριο της αθωότητας. Mm-hmm. Γιατί να θυμίσω, όπως λένε, για το σκάνδαλο που είχε ξεσηκωθεί του βατοπεδίου, όπως αναφέρθηκε και ο κύριος Λιάτσος, υπήρχαν σε όλα τα επίπεδα αθωτικές αποφάσεις. Θυμάμαι όμως, επειδή πολιτευόμουν, κύριε Λιάτσου, το 9 για πρώτη φορά, αυτό που ακουγόταν από όλο τον κόσμο, όπως λέει ο κύριος Φίλης τώρα, είναι σκάνδαλο του βατοπεδίου. Να σας πω τη γνώμη μου πάνω σε αυτό που λέτε, γι' αυτό Αντωνίου. Λοιπόν, ακούστε ας κάτι. Κρατάμε και λίγο ακούστε, μικρό καλάθι. Ακούστε κάτι. Γιατί θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί σε όλες τις δηλώσεις, γιατί έρχονται τα... το 1 δέκατο αυτών που έγιναν επισημήτη, το 1 δέκατο αν γινόταν στην εποχή Καραμαλή, θα είχε γίνει εδώ πέρα τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αυτό που λέω, κύριε Λιάτσου, είναι τελείως διαφορετικό. Λέω ότι τότε σηκώθηκε θύελα το 9 προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υποτιθέμενο σκάνδαλο. Αυτό λέω. Μάλιστα. Εντάξει. Και τελικά αποδείχθηκε ότι μόνο ότι σε όλη την διαδικασία έχουμε αθώους. Άρα... θα πρέπει λοιπόν πολλές φορές να κρατάμε και ένα μικρό καλάθι σε πολλά δεδομένα, έτσι και να μην ξεσηκώνουμε, γιατί πάντα υπάρχει το τεκμήριο. Για πάμε λίγο στα θέματα. Η Ελλάδα χρεοκόπησε και όλοι είναι αθώοι. Ναι, έτσι είναι. Για πάμε λίγο στα θέματα τα σημερινά, πέρα από την εξέλιξη που είχαμε με το ζεύγος Παπαντονίου. Έχουμε, Σπύρο, την ιστορία με τα 12 μίλια. Ναι. Με τα 12 μίλια. Και έχουμε την αντίδραση των Τούρκων, που αν καταλαβαίνουμε καλά, οι Τούρκοι απειλούν ευθέως με πόλεμο. Έτσι και κάνουμε εμείς την κίνηση αυτή στο Αιγαίο, απειλούν με πόλεμο. Με μια ανακοίνωση η οποία, εντάξει, ήταν φταγμένη διπλωματικά. Ναι. Προσεγμένη εννοείς, Προσεγμένη. Ναι. Θυμίζουν, τη χαρακτηρίζουν πολιτική την αντίδραση του 90, την απόφαση του 95 της Τουρκικής Βουλής, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 μίλια, αυτό είναι αιτία πολέμου. Τι επικαλούνται οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια? Επικαλούνται μια πολύ παλιά συμφωνία του Κωνσταντίνου Καραμαλή με την τότε τουρκική κυβέρνηση, η οποία αποτυπώθηκε στο λεγόμενο περίφημο τότε πρωτόκολλο της Βέρνης το 1977, που έλεγε ότι αμοιβαία θα γίνει μια συνεννόηση πρώτα για την επέκταση στο χώρο, στον κλειστό χώρο του Αιγαίου. Επικαλούνται συνεχώς αυτή την απόφαση. Βεβαίως, το διεθνές δίκαιο έχει εξελιχθεί έκτοτε. Έχουμε φύγει μόνο από την υφαλοκρηπίδα και από τον ορισμό των χωρικών υδάτων και έχουμε πάει στην ΑΟΣ. Επομένως, το πράγμα είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Αυτό όμως συνεχίζουν και επικαλούνται οι Τούρκοι. Mm-hmm. Αυτό έβγαλε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση το 1994 και μετά το 1995, λέγοντας ότι αν η Ελλάδα παραβεί τη συμφωνία του 1977, τότε αυτό είναι αιτία πολέμου. Αυτό επικαλέστηκαν και σήμερα, το θύμισαν και είπαν ότι αυτή η πολιτική αντίδραση, έτσι τη χαρακτήρισαν προς το παρόν, ισχύει, είναι πάνω στο τραπέζι, επομένως η Ελλάδα κάνει ό,τι κάνει δυτικά, αλλά για το Αιγαίο, δηλαδή από τα Αντικήθυρα και πέρα, μάλιστα και σε κατηδίαν συνομιλίες που είχε ο Τούρκος εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα, με δημοσιογράφους, μαθαίνουμε ότι αυτό είπε, ότι από τα Αντικήθυρα και πέρα είναι Αιγαίο και επομένως πρέπει να υπάρχει προηγούμενη συμφωνία των δύο χωρών πριν γίνει οποιαδήποτε ενέργεια, να μην γίνει δηλαδή μονομερής ενέργεια. Το συμπέρασμα είναι ένα. Ότι όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει και από την ελληνική πλευρά, διότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση σε όλα αυτά τα χρόνια, περιμένουμε. Τώρα όμως έρχονται εταιρείες και κράτη στην Ανατολική Μεσόγειο που δεν περιμένουν. Και επομένως υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο, θα δούμε πόσο είναι αυτό. Mm-hmm. Το χρονικό αυτό περιθώριο
Έχει και μια ιδιομορφία τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος βρίσκεται σε σύγκρουση συνεχώς με το Ισραήλ, με τις ΗΠΑ, με την Ευρώπη. Προσπαθεί να τα ξαναφτιάξει με τις ΗΠΑ. Έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά, δεν είναι ξεκαθαρισμένη η εικόνα. Αλλά υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο όπου όλοι ζητούν να έρθουν να κλείσουν ζητήματα αξιοποίησης του ενεργειακού πλούσιου στην Ανατολική Μεσόγειο και προς τα μας, προς το Αιγαίο, και να περάσουν αγωγή από την πλευρά του Σουέζ προς τα πάνω, προς την Ευρώπη. Επομένως και η Ελλάδα πρέπει να είναι ενεργητική σε όλα αυτά. Να πάρει θέση, διότι είναι δικά της συμφέροντα, δικά της κυριαρχικά δικαιώματα και πρέπει κάτι να κάνει. Το θέμα του Ιωνίου αφορά και τις συμφωνίες που πάνε να γίνουν με την Αλβανία. Επομένως, έπρεπε να ορίσουμε χωρικά ύδατα εκεί για να κλείσουμε και να πάψουν και οι Αλβανοί να λένε αυτά που λένε. Διότι όταν οριστούν βορείως της Κέρκυρας χωρικά ύδατα, μάλιστα, και των μικρών νησιών που υπάρχουν εκεί, αυτομάτως το θέμα έχει λυθεί, οι αποστάσεις είναι μικρές. Ναι. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή νότια και ανατολικά του Καστελόριζου, εκεί θα υπάρχουν προβλήματα. Είναι σίγουρο ότι είμαστε τώρα πάρα πολύ κοντά στο τι θα κάνουμε με την Τουρκία. Και εδώ νομίζω, αν κατάλαβα καλά από αυτά που είπε αργότερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη στιγμή, είναι ότι πρέπει να υπάρξει πλέον μια συμφωνία όλων των κομμάτων, ναι, και να έρθει διακομματικά αυτό το θέμα, να συζητηθεί. Τώρα, αν θα γίνει υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή με άλλο τρόπο, δεν ξέρω. Ναι. Αλλά πρέπει, είναι ένα θέμα φυσικά που αφορά όλη τη χώρα, φυσικά αφορά τους πάντες. Μάλιστα. Και πάντως είμαστε μπροστά σε εξελίξεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ καθοριστικές για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Αλέξης Τσίπρας, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έδωσε εντολή η διαδικασία να μην προχωρήσει με προεδρικά διατάγματα, για τα το οποία Αιγαίο είναι έτοιμα, σύμφωνα με τον κύριο Κοτζιά, τον μέχρι πρότινο ΣΥΠΕΞ, αλλά με την κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή. Αποφάσισε επίσης τη σύγκληση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να συζητηθούν οι πτυχές του θέματος αυτού. Έδωσε οδηγίες για απάντηση σε δηλώσεις και τοποθετήσεις που έγιναν εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης, αφού ενημερώθηκε για τις εξελίξεις. Κυρία Σπανοπούλου, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για το θέμα? Είναι φανερό ότι ο κ. Τσίπρας αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί να προχωρήσει σε τέτοια θέματα ούτε ως Πρωθυπουργός ούτε ως Υπουργός Εξωτερικών, παρά μόνο αν μπορέσει να έχει από πριν συνένεση. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα βήμα, νομίζω, το οποίο θα πρέπει να το σχολιάσουμε. Κρατώ ότι για τις δικές του αρμοδιότητες ως Υπουργός Εξωτερικών διατήρησε την ευθύνη για τα Βαλκάνια, την Τουρκία και την Κύπρο. Και αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει την προσήλωσή του στην Συμφωνία των Πρεσπών και δείχνει ότι στα μεγάλα θέματα που καίνε αυτόν τον τόπο, δηλαδή τη σχέση με την Τουρκία και της εξωτερικής πολιτικής, τη σχέση με την Τουρκία και το θέμα του Κυπριακού, ο Πρωθυπουργός δήλωσε παρόν ως Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αυτό το θεωρώ θετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέτε, κύριε Βελόπουλε? Κοιτάξτε, εγώ διακρίνω τρομακτικές αντιφάσεις σε αυτήν την ιστορία. Mm-hmm. Είναι μια περίεργη ιστορία, γιατί νομίζω ο κ. Κοτζιάς, γιατί αυτό το άφησε το θέμα πίσω του, ότι κινείται όλος ο κόσμος γύρω του. Έχει μια εγωπάθεια. Δεν χρειάζεται να το ψάξει πολύ για να το καταλάβει κανείς. Κοιτάξτε, το είπε ο κ. Σημελίδης. Κάτω από το Καστελόριζο είναι τεράστιες εταιρείες. Exxon Mobil, Eni, Total, που εκπροσωπούν κράτη. Δεν είναι απλά μια εταιρεία, είναι πολυεθνική ημέρα, αλλά είναι συμφέροντα κρατών. Να δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο συγκρουόμενα τα συμφέροντα. Η Eni δεν έφυγε από την περιοχή γιατί απλά βγήκε το τουρκικό πλοίο για να τους απειλήσει. Έφυγε γιατί κάνει δουλειές στην Τουρκία. Κάνει ήδη εξόρυξη στη Μαύρη Θάλασσα με τουρκική εταιρεία, με τουρκικών συμφερόντων εταιρεία, και κάνει ήδη στο πυρηνικό εργοστάσιο που θα γίνει στην Ανατολική Θράκη τις υποδομές. Άρα λοιπόν είναι αλληλοσυγκρουόμενα τα συμφέροντα. Από την άλλη, θεωρώ τον κύριο Κοτζιά ψεύτη. Και το λέω δημοσίως. Γιατί είπε πολλά ψέματα στη δήλωσή του. Να ξεκινήσω από τα βασικά. Μας είπε, και το διαβάζω αυτούς για τη δήλωση, καταλάβετε ότι είναι ψεύτης. Η επέκταση σε γυαλίτιδα ζώνης από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί, λέει, αλλαγή της θέσης μας πρόσκαιρα. Μα είναι μια πάγια θέση εδώ και 80 χρόνια να μην την αλλάξουμε τη θέση αυτή, κύριε Λιάτσο. Επίσης είπε και ένα άλλο ψέμα. Επεκτείνοντας τα χωρικά έδατα, λέει, επεκτείνεται και η ΑΟΣ. Ακούστε τώρα, αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας έδατα, επεκτείνουμε και την ΑΟΣ. Είναι ψέμα. Διότι η ΑΟΣ είναι 200 ναυτικά μίλια και καλύπτουν τα χωρικά μας έδατα. Έχει πέσει με τις λέξεις ο κ. Κοτζιάς, γιατί απευθύνεται σε ένα κοινό, στο λαό φαντάζομαι, που δεν γνωρίζουν το θέμα. Και θα πω και κάτι τελευταίο για να καταλάβετε. Είμαστε το μοναδικό κράτος που έχουμε 6 ναυτικά μίλια παράκτια σύνορα. Παγκοσμίως είναι 12. Mm-hmm. Δεν υπάρχει άλλο κάτι στον κόσμο. Μόνο εμείς έχουμε τον φόβο των Τούρκων. Όσο λειτουργούμε όμως με τη λογική του κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία, θα έχουμε προβλήματα. Και όσο λειτουργούμε με τη λογική του Κοτζιά,
και του κάθε κοντζιά που για το προσωπικό του παιχνίδι θυσιάζει τη χώρα, υπάρχει πρόβλημα. Και επίσης, για να καταλάβετε για την Τουρκία, ποια είναι η Τουρκία. Η Τουρκία έχει δύο ΑΟΣ, δύο χρυκάδατα. Στο βόρειο τμήμα της έχει 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο έχει 6 στην παρούσα φάση. Έχω άδικο, κύριε Σουρμελίδη? Όχι. Δηλαδή, ερμηνεύει ακόμη και την ΑΟΣ. Αλλά καρτ με βάση τα δικά της συμφέροντα. Φυσικά. Τα δικά της γεωστρατηγικά συμφέροντα. Για να γνωρίσει και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Όχι, όχι. Τμηματικά, αν η Ελλάδα αποδεχθεί ότι το Ιόνιο είναι ένα άλλο τμήμα, σημαίνει ότι την πάγια θέση της Τουρκίας την νομοποιεί de facto. Όχι de facto όμως. Και να πω και κάτι άλλο. Εμένα που προβληματίζει κάτι άλλο, το είχα πει και εδώ, κύριε Σουρμπελίδη, μπορεί να κάνω λάθος, θα φανεί στην πορεία. Ο αλβανικός τύπος λέει ότι το οικόπεδο 1 και 2 πλέον, με τη συμφωνία του Κοντζιά, είναι πάνω από τους οθονούς, ξέρετε. Το οικόπεδο που έχουν γίνει για να γίνει εξόρυξη. Που έχει περίπου 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Δεν το λέω εγώ, Πανεπιστήμιο του Χιούστον, στο παραδόσω. Το είχα δώσει τον κύριο Μανιάτη το 2009 σε ερώτησή μου στη Βουλή. Βγαίνουν εκτός της ελληνικής ΑΟΣ. Τα παίρνουν οι Αλβανοί. Το λένε οι Αλβανοί. Περιμένω μια δήλωση από την ελληνική πλευρά ότι δεν ισχύει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι για να τα αφήνουμε σε μικρά και αδύναμα χέρια. Και εδώ να συμφωνήσω τον κύριο Τσίπρα, αν το κάνει από φόβο. Αν φοβήθηκε δηλαδή και έκανε πίσω. Αλλά πρέπει η ελληνική βουλή να αποφασίσει σύσσωμη. Ούτε ο ένας υπουργός εξωτερικών, ούτε ο καθένας μόνος του. Όλη η ελληνική βουλή να λάβει τις ευθύνες της και να πει: καθορίζουμε ΑΟΣ και πάμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Αλλά με συμμαχίες. Θέλουμε συμμαχίες εδώ. Και θα σου πω κάτι, κύριε Σουμελίδη μου. Έχουν διαμορφωθεί όμως πράγματα για να έχουμε συμμαχίες. Έχουμε θέματα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Θέματα πάντα θα έχουμε. Παλιότερα δεν είχαμε καμία. Ο East Mid είναι πάρα πολύ ακριβώς αγωγός για να γίνει. Ήμουν από τους πρώτους που το είχα πει από το 2007. Εντάξει. Όχι, μιλάμε μαζί γιατί ξέρω το θέμα, λέω. Από την άλλη, βλέπετε ότι η Αίγυπτος παίζει και με την Αμερική, παίζει και με τη Ρωσία. Το Ισραήλ πρόσκαιρα συγκρούονται με την Τουρκία. Αν φύγει ο Ερντογάν από τη μέση και θα βρουν οι Αμερικανοί, το Ισραήλ θα μας αδειάσει. Είναι πολύ απλές οι ισορροπίες για να πω ότι βασίζομαι σε μια συμμαχία. Και να σου πω και κάτι στο χωριό μου, κύριε Σουρμελίδη. Αν δεν μπορείς να ξυστείς μόνος σου. Ναι, αλλά είπατε θέλουμε συμμαχίες. Ναι, θέλουμε, λέω. Να βρούμε, αλλά ναι. Αν δεν μπορείς να ξυστείς μόνος σου, μην περιμένεις εσύ κανένας. Πρέπει εσύ να ισχυροποιηθείς και οικονομικά και γεωστρατηγικά και στρατιωτικά να έχεις την ισχύ για να μπορείς να επιβάλλεις τη βούλησή σου. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά είμαστε προσεκτικοί με τον Κοντζιά. Έφυγε και άφησε πίτα από την Ελλάδα. Και Αλβανία και Σκόπια και λοιπόν. Καστελόριζο, όλα τα άνοιξε και έφυγε. Πάμε παρακάτω. Στην κυρία Έφη από Πάτρα, την ευχαριστώ πάρα πολύ που τηλεφώνησε. Που λέει ότι μετά την προφυλάκηση του ζεύγους Παπαντονίου, ελπίζω να κατάλαβαν οι Έλληνες γιατί κάποια κόμματα έχουν λυσάξει να ρίξουν τη σημερινή κυβέρνηση για να μπορέσουν να φάνε ό,τι έχει απομείνει. Η κυρία Χρύσα το Περιστέρι λέει: το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είναι δυνατόν να μιλάνε ακόμα γιατί τόσα χρόνια δεν τους βάλανε μέσα. Κύριος Βασίλης από Αρτέμιδα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέτε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία μήπως θα πρέπει να αφήσουν να ξεβρωμίσει ο τόπος από τη σημερινή κυβέρνηση. Ο κύριος Απόστολος από τον Παγκράτη. Πείτε στους καλεσμένους σας να μάθουν τι σημαίνει ο περίφημος τύρανος περίαυρος της Κορίνθου. Η διαφθορά έχει βάθος. Κυρία Αθηνά από Χαλκίδα. Το σημερινό Πασόκ υπέγραψαν την τότε αθώωση του Παπαντονίου. Ο κύριος Αλέξανδρος από Ευελπίδων. Και ο εισαγγελέας της Θεσσαλονίκης είχε βάλει ισόβια στον Παπαγεωργόπουλο, τον πρώην δήμαρχο. Ο κύριος Σεραφείμ από Σπάτα, ο Τραμπ καθαρίζει τις απικίες του. Ο κύριος Μανώλης από Παιανία. Είναι το μήνυμα πάρα πολύ επιθετικό και δεν μπορώ να το διαβάσω, αγαπητέ φίλε κύριε Μανώλη. Ο κύριος Νίκος από Εύβοια. Ο ελληνικός λαός θα είναι βλάκας αν ξαναψηφίσει Πασό και Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Αγγελική από Αμπελοκήπους. Ρωτάει τον κύριο Βελόπουλο αν θεωρεί ότι οι αστυνομικοί πρέπει να κάνουν χρήση των όπλων τους στους μετανάστες που περνάνε τα σύνορα. Έχετε πει τέτοιο πράγμα? Βέβαια. Να κάνουν χρήση. Ο στρατός, όχι αστυνομία. Ο στρατός στα σύνορα για να λέει αλτισί, αλτισί, αλτισί. Τι να πυροβολούν, δηλαδή. Όποιος περνάει τα σύνορα, ναι, να πυροβολείται. Όμως, είπα το εξής. Είπα το εξής, έτσι πειράζει. Αν πειράζει. Ναι. Ξέρω εγώ αν αυτός περνάει, είναι αθωμετανάστης, αν είναι εθνοσβολέας, αν είναι τσιχαντιστής. Φυσικά και ξέρω εγώ αν είναι τσιχαντιστής. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Θα αφήσω εγώ το παιδί μου το 19χρονο, το βιάζει οποιοδήποτε. Δηλαδή, τι έγινε. Θα δει μια μάνα με το παιδί στην αγκαλιά να περνάει και να την πυροβολήσει. Εντάξει τώρα, τα παιδάκια είναι προμετωπίδα. Για να περάσω να πίσω γυάλι. Λέω το εξής. Θα στήσω από τον Εύρο από πάνω. Άλλο πάνω από κύριε Λιάτσο. Παρακαλώ. Γιατί είμαι υπέρ της πρόληψης. Πριν φτάσει αυτό. Όχι να πυροβολήσω. Από τον Εύρο μέχρι το Δέλτα θα βάλω 6 μέτρα τσιμέντο όπως έκανε ο Τραμπ για να μην περνάει κανένας. Και έχω επίσης, δεν ξέρω αν είναι κουνέλια ή λαγή, αλλά αν θέλω να μην σκόρεσε, όχι εδώ. Δεν μπορεί η Ελλάδα να σταίσει. Και να σου πω και κάτι, κύριε Λιάτσο, μου το δίνετε σε ευκαιρία εδώ. Δείτε που θα μείνουν αυτοί. Να το. Λεβενά, στα ξενοδοχειάκια. Δείτε τα ξενοδοχειάκια που θα μείνουν όλοι αυτοί. Ο Έλληνας άστεγος. Δείτε αυτά τα ξενοδοχεία.
θα μένουν εδώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Όχι εντάξει. Όχι εντάξει, και θα σα πω και κάτι άλλο. 1,200 εκατομμύρια Έλληνες ανασφάλιστοι. Δεν έχουν ασφάλεια. Και αυτοί με το που έρχονται εδώ κατευθείαν παίρνουν ασφάλεια. Δεν κατάλαβα. Τι λέτε τώρα, κύριε. Τι λέτε τους κύριε. Πάτε να πληρώσετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μην λέτε. Ακούστε. Όχι, δεν είναι έτσι. Μην το ξαναπείτε. Θα πάω και κάτι τελευταίο εδώ. Εγώ θα έλεγα το εξή. Η πρόληψη είναι προτιμωτέρα τη καταστολή. Άρα λοιπόν, εγώ όχι το πει πει και δημοσίω. Αυτό είναι άποψη δική σα. Δεν είπα εγώ έτσι. Είπα πρώτα στείλω το ντουβάρι και όπω περνάει από πάνω το ντουβάρι θα πυροβολείτε. Τέλο. Αυτά με την ελληνική ψήφο. Τέλο. Όλοι οι λαθροεισβολεί δεν πειράζει. Αν έρθει ο συμβιάστη τη γυναίκα με την πυροβολή. Λέω λοιπόν, αν έρθει ο συμβιάστη το παιδί σου το πυροβολή. Εγώ θα πω την άποψή μου. Θέλετε δεν θέλετε. Κυρίω όμω, στόχο μα είναι να είναι δουλέμποροι. Οι δουλέμποροι είναι ο στόχο μα. Αυτού. Αυτός θάνατος, το έχω πει και άλλη φορά και δημοσίως. Η ποινή του θανάτου είναι για τους παιδεραστές, για τους εμπόρους ναρκωτικών λοιπόν, και για τους βιαστές, κυρία μου. Τελεία και παύλα. Αυτά με εμάς τελειωμένα είναι. Διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, 2 λεπτών. Δέχτηκα ένα πολύ ενδιαφέρον τηλεφώνημα από Θεσσαλονίκη. Από τον κύριο Κυριάκο και απευθύνεται στον κύριο Βερλόπουλο. Συνονόματος. Και λέει, ναι, συνονόματος. Ότι αν αποδεχθούμε τις παραξενιές, για να δούμε τον κύριο Βερλόπουλο, τις παραξενιές του Ερντογάν με τον τρόπο που καθορίζει την ΑΟΖΟ Ερντογάν, με τον δικό του τρόπο, στη Μεσόγειο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι ή όχι ανοίγει ο δρόμος να διεκδικήσει και ο Πούτιν με τον ίδιο τρόπο στη Βαλτική ό,τι σχεδιάζει ο Ρώσος πρόεδρος. Όπως και η Αμερική. Όπως και η Αμερική περιμένετε λιγάκι, διότι έτσι η Ευρώπη και όσοι είμαστε Ευρωπαίοι και αισθανόμαστε Ευρωπαίοι, πρέπει να αντιδρούμε στα σχέδια του Ερντογάν, για να μην γίνεται και αντιγραφή σχεδίων από άλλους ηγέτες, για να προστατευθούν οι χώρες της Βαλτικής στην το έχω κάνει ανάλυση στην εκπομπή μου. Αυτό ακριβώς που λέτε το είπα στην εκπομπή μου. Το ίδιο ισχύει για την Αμερική. Κάνατε τέτοια ανάλυση. Βέβαια. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, στο Μεξικό, Αμερική. Λέτε να τα άκουσα από εκεί και να το λέει τώρα. Δεν ξέρω τι να μπορεί να διαβάζει ο άνθρωπος. Αλλά θα σου πω κάτι. Σε είπα, είναι συγκρόματα συμφέροντα. Οι Ρώσοι δεν θέλουν να γίνουν αγωγό East Mid. Δεν θέλουν τον TAP. Δεν θέλουν τον East Mid, σα είπα, δεν καταλάβατε. Που είναι σημαντικότερο αγωγό. Ο TAP θα. Δεν θέλουν. Λογικό είναι γιατί θέλουν να πουλά το φυσικό αέριο, κύριε Λιάτσο. Οι Αμερικανοί στο Μεξικό, α πούμε, δεν δέχονται την ΑΟΖΟ όπω βάζουν και τα 300 μίλια μπροστά. Γιατί είναι ισχυρή. Άρα λοιπόν εδώ έχεις να κάνεις δύο πράγματα. Ισχυροποιείς εσύ και κάνεις συμμαχίες. Με αυτό που σε βολεύει. Όχι με αυτό που δίνει ο Μακεδονία και ο Αμερικανός. Λέω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, πολύ σύντομα να σας πω ότι έχουμε με τοπική σύγκρουση Ρώμης Βρυξελών για το έλλειμμα. Σε μια πρωτοφανή κίνηση στα χρονικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το σχέδιο προϋπολογισμού της Ιταλίας και ζητά βελτιωμένη πρόταση εντός 3 εβδομάδων. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ απόρριψη προϋπολογισμού. Και αρνείται η Ιταλία. Η αντίδραση εδώ του Λουίτζι Ντι Μάιο είναι η εξής. Ξέρουμε ότι είμαστε το τελευταίο φράγμα για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των Ιταλών και για το λόγο αυτό δεν θα σας απογοητεύσουμε, λένε στον Ιταλικό λαό. Ξέρουμε ότι αν παραδοθούμε θα γυρίσουν άμεσα οι ειδήμονες, εντός εισαγωγικών η λέξη, που τάσσονται υπέρ των τραπεζών και της λιτότητας. Και για το λόγο αυτό δεν θα παραδοθούμε. Ξέρουμε ότι ακολουθούμε το σωστό δρόμο και για το λόγο αυτό δεν θα σταματήσουμε. Αυτή είναι η απάντηση, κύριε φίλη. Θέλω να σας πω το παρακαλώ. Εξής. Κοιτάξτε, το πρώτο εξάμεινο. Προμηνύεται σκληρός αγώνας εδώ. Το πιο σκληρός αγώνας. Ενώ μετά το Brand Fair μεταξύ Ιταλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι. Και Γερμανίας. Ναι. Εντάξει, για πείτε. Γερμανίας, σωστά. Έτσι, Γερμανίας. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξει τελικά μια συμβιβαστική λύση. Καμία από τις δύο πλευρές δεν τη συμφέρει να το τραβήξει μέχρι τέλους. Καμία από τις δύο. Mm-hmm. Θα υπάρξει μια συμβιβαστική. Βέβαια, μια συμβιβαστική λύση θα είναι υπέρ της Ιταλίας τελικά. Δηλαδή, θα δείχνει ότι δεν υπάρχει άβατο Βρυξελών και ό,τι θέλω κάνω. Αλλά πάντως θα υποχωρήσει και η Ιταλία. Δεν μπορεί να μην το κάνει. Mm-hmm. Πιέζεται από πολλά. Δεύτερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σωστό. Τα ομόλογα σήμερα ανεβαίνουν. Τον ακούσατε. Ναι. Παρακαλώ. Μήπως όμως, κύριε φίλη, η Ιταλία κάνει αυτή τη στιγμή αυτό που δεν έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου τότε. Κοιτάξτε. Μήπως αγωνίζονται και αντιστέκονται της Ιταλίας, ώστε να πάνε σε μια καλύτερη λύση από τον γκρεμό που πήγαμε εμείς. Κοιτάξτε, μια και λέτε για τον κύριο τότε, την εποχή του κυρίου Παπανδρέου. Κοιτάξτε. Καστελόριζο, μιλάω. Ναι. Εγώ, ναι. Σας λέω λοιπόν ότι, μια και το θέσατε,
ότι αυτό που η ιστορία θα τον ρωτήσει και αυτόν και το Πασόκ τότε είναι γιατί. Ενώ το ελληνικό χρέος ήταν στις ιδιωτικές τράπεζες, κυρίως στη γερμανική και στη γαλλική BMP, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφήσατε κάποιους μήνες. Ευχαριστούμε πολύ για τα mail και τα μηνύματα. Ώστε να μεταβιβαστεί στο κράτος, στα κράτη και μετά να κάνετε τις διαπραγματεύσεις που τότε ήσασταν αδύναμοι. Ενώ εάν τις κάνατε τότε που ήταν στα χέρια γαλλικών και γερμανικών τραπεζών, οι όροι ήταν σε μεγάλο βαθμό υπέρ σας. Αυτό λοιπόν, το ερώτημα θέτει η ιστορία σε αυτόν εκεί το χώρο και δεν το έχουν απαντήσει. Αυτό κύριε φίλε είναι πολύ εύστοχο που λέτε και να σας πω όμως κάτι προηγούμενα εγώ που κάνω μια έρευνα για αυτό το θέμα. Δεν θέλω να γίνεται έτσι συζήτηση όμως. Ναι. Δηλαδή έτσι, λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα στην κυρία Αντωνίου. Εάν δεν τη ρωτήσω. Το παίρνω πίσω. Κύριε Καρβούνη, όχι. Ναι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά θα παραπονεθεί η κυρία Αντωνίου και ξέρετε τι θα πει η κυρία Αντωνίου. Ότι ήρθα στην εκπομπή εδώ πέρα και δεν μου έδινε το λόγο ο Λιάτσος. Εμένα με ρωτήσατε. Αυτό θα πει. Όχι, ναι. Σας ρώτησα, αλλά πετάξει ο κ. Καρβούνης. Καλά, έχετε δικαίωμα βέβαια να πετάγει στα λίμωνα. Όχι, είπα ότι είναι εύστοχο. Δεν μπορώ να. Ένα κόμμα. Θέλω λοιπόν τώρα να πω. Εδώ πήρα ένα μήνυμα, κύριε φίλη, που μου λέει το εξής. Κύριε Λιάτσο, όταν κλέβει ένας πολιτικός ή ένα κόμμα στις εκλογές και πάει σπίτι του, όταν κλέβει ένας πολίτης, κρίνεται από τα δικαστήρια και πει φυλακή. Αυτό λέει, σας λέει ο κ. Καρκατσούλης, τι δεν καταλαβαίνετε. Εγώ κατάλαβα τι μου λέει ο κ. Καρκατσούλης. Πέρα από ότι πάει σπίτι του ο εκάστοτε πρωθυπουργός, πρέπει να πάνε και οι κλέφτες όμως φυλακοί. Όπως πάει ο απλός πολίτης, κύριε Λεωνίδα, που αυτό δεν μου το σημειώνετε. Δηλαδή, εσείς τους κλέφτες, τους πολιτικούς, θέλετε να μην δικάζονται. Νομίζω ότι έχει κάποιο στοιχείο ειρωνίας ο κύριος. Όχι, δεν, όχι. Όχι, δεν το έχω δεν ξέρω αν έχει στοιχείο ειρωνίας. Το λέει, εγώ έτσι πως το διάβασα, δεν κατάλαβα ότι ειρωνεύεται. Λέει ότι αποδοκιμάστηκε ο Σιμίτης και δεν ξαναβγήκε πρωθυπουργός. Αυτό λέει. Αλλά δίπλα στο Σιμίτη ήταν αυτή που ήταν. Μην με επαναβάλλουμε γιατί είναι όμορφη κουραστική. Λοιπόν, τον υπόλοιπο χρόνο μου τον αφιερώνω στην κυρία Αντωνίου. Κυρία Αντωνίου, κυρία Αντωνίου, σήμερα έκανε μία ενδιαφέρουσα ομιλία ο αρχηγός σας. Ναι, ήμουν εκεί, για την παιδεία. Για την παιδεία, και λέει, ως εδώ, το άσυλο θα καταργηθεί. Αυτό είπε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πάρα πολύ σωστό. Παρακαλώ, για να τα ακούσουμε λίγο αυτό. Το άσυλο θα καταργηθεί. Γιατί με τα δεδομένα που τρέχουν στα θέματα της παιδείας, κύριε Λιάζο, και οι εικόνες που παρουσιάζονται, ειδικά την προχθεσινή με τον ντου στο γραφείο του Υπουργού Παιδείας, αυτή η εικόνα. Πρώτη φορά έγινε αυτό. Αυτή η εικόνα. Όταν μπήκαν στο γραφείο του Πριτάνεως του κυρίου Φορτσάκη και ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και βάλαν και σκουπίδια. Του ρίξαν. Τότε κυβέρνηση δεν ήταν Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν καταργήσατε το άσυλο τότε. Το καταργήσαμε, το είχαμε καταργήσει. Είχε καταργηθεί το άσυλο τότε. 7 φορές έχει καταργηθεί, αλλά δεν καταλαβαίνω. Θα με αφήσετε όμως να κάνω. Γιατί τελικά μου κάνω. Ξεκινάμε για τοποθέτηση. Σπύρο, εφαρμόστηκε ποτέ η κατάργηση του ασυλού. Ξεκινάμε για τοποθέτηση και τη με διακόπτετε, κύριε Λέζο. Αν και θα ήθελα να κάνω και μια τοποθέτηση για το προηγούμενο ζήτημα να που είπαμε για την ζώνη και τα λοιπά. Αυτό που ειλικρινά είναι παράξενο, ο κύριος Κοτζιάς φεύγοντας από το Υπουργείο με την παράδοση του Υπουργείου Εξωτερικών στον κύριο Τσίπρα και μπροστά στον κύριο Τσίπρα άνοιξε ένα μείζον ζήτημα και ουσιαστικά χώρισε την Ελλάδα στη μέση. Γιατί ουσιαστικά έκανε την... μια προαναγγελία ενώ έφευγε από το Υπουργείο Εξωτερικών, έριξε ένα πυροτέχνημα και ανάγκασε σήμερα τον κύριο Τσίπρα να κάνει κολοτούμπα και να ζητήσει ουσιαστικά να έρθει και να συγκληθούν οι διαδικασίες για αυτό το μείζον θέμα εξωτερικής πολιτικής. Πάμε λοιπόν όμως στα θέματα παιδείας. Ο κύριος Μητσοτάκης προνήγγειλε αυτό που είχε γίνει, γιατί αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει σήμερα στα πανεπιστήμια, στα δημόσια πανεπιστήμια, με όλα αυτά που βλέπουμε, με την εισβολή Ρουβίκονα στη φιλοσοφική, με το άντρο ανομίας που γίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια, εγώ θυμάμαι, με καθημερινές καταγγελίες, καθημερινές καταγγελίες για ναρκωτικά. Επί σειρά μηνών. Για επί Νέας Δημοκρατίας, αυτό θυμάμαι, που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι και τι μας ποτέ γίνεται, ως εδώ αυτό το πρώτο πράγμα, στο πρώτο τρίμηνο θα υπάρξει νόμος που τα φαινόμενα ανομίας στα πανεπιστήμια θα σταματήσουν. Γιατί τα πώς πανεπιστήμια θα σταματήσουν, τα δηλαδή, πώς. Κοιτάξτε, το άσυλο είναι άσυλο για ιδέες. Δεν είναι άσυλο ναι, για, ναι, να υπάρχουν, θα για να υπάρχουν. Πρακτικά. Όπως ακριβώς προσπαθήθηκε να γίνει με την προηγούμενη κυβέρνηση του Σαμαρά. Τώρα με την, ναι, με το, κύριε τι αποτέλεσμα Πύλη, είχαμε. Με το,
δεν είχαμε τα, στα δύο χρόνια κυβέρνηση. Σιγά, το μοναδικό. Και απεχώρησαν. Πάντως δεν είχαμε τα ναρκωτικά και την ανομία που υπάρχουν σήμερα. Που όλες οι σχολές σταματάνε τη λειτουργία τους, κύριε Φίλη. Τι θέλετε να μας πείτε, ότι σας αρέσει αυτή η εικόνα, αυτή η εικόνα που εμφανίζουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Αν σας αρέσει, κύριε Φίλη, τι να σας πω. Είπατε, είπατε. Παρελήφθη. Και θέλετε σε ένα μα βράδυ. Μα εσείς λέτε για ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Λέω, κύριε Φίλη, λέτε ότι θα πρέπει αυτά να γίνουν από το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Αντωνίου, ουσιαστικά, ουσιαστικά εντείνεται και δίνεται, δίνεται σε όλους αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν όπως κάνατε και με, με το ζήτημα των μεταναστών που λέγατε λιάζονται και, έχουν, και έχει γεμίσει η χώρα. Αυτό λέγατε. Ελάτε εδώ, τι κάνουν, λιάζονται και φεύγουν. Αυτό λέγατε, κύριε Φίλη. Φεύγαν, μέχρι να κλείσουν τα σύνορα. Βεβαίως, βεβαίως. Άρα τους προσκαλέσετε μέχρι να κλείσουν τα σύνορα. Συμφώνησε άρα και το τους προσκαλέσατε σας, Λαϊκό Ευρωπαϊκό τους, Κόμμα. Τους προσκαλέσατε μέχρι να φύγουν τα σύνορα. Δεν μας στήριξε το δικό σας κόμμα που ανήκετε στην Ευρώπη. Και τι γίνεται, βλέπετε αυτές τις εικόνες που υπάρχουν στη Μόρια με να βιάζονται μικρά παιδιά και είστε ευχαριστημένος, κύριε Φίλη, στα τέσσερα χρόνια που κυβερνάτε. Αφήστε τη. Με τόσα δις που διαχειρίζεται, που με 1,6 δις για αυτή την ιστορία να υπάρχει αυτή η εικόνα. Αυξήθηκε. Και τα σύνορα κλείσαν από την Ευρώπη δυστυχώς. Και εσείς δεν μας βοηθήσατε στο εξωτερικό να ανοίξουν τα σύνορα. Σας ενοχλεί τελικά προφανώς η αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια. Στα τέσσερα χρόνια αυτό που κάνατε, κύριε Φίλη, ήταν να προσκαλέσετε εμέσως και αμέσως. Μα συγγνώμη, όταν δεν ήταν τα κλειστά τα σύνορα. Τους μετανάστες, ελάτε από δεν εδώ. Φεύγανε, δεν υπάρχουν, δεν ήταν δεν υπάρχουν τα σύνορα. Τα κλείσε η Ευρώπη. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν υπάρχει. Στη θάλασσα δεν υπάρχουν σύνορα. Τώρα μιλάμε για ζώνη. Εδώ είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Το είπε με την έννοια ότι δεν θα σκοτώνουμε στη θάλασσα μετανάστες. Είπε ότι στη θάλασσα δεν έχει, δεν έχει σύνορα. Κύριε Φίλη, αυτό είπε. Να αυτό κύριε είπε. Φίλη, αυτό που μπορούμε την να πούμε είναι ότι τα προηγούμενα στα δύο χρόνια της προηγούμενης κυβέρνησης, κύριε Φίλη. Στο σπίτι σας έχετε πόρτα. Έχετε σφυγός. Ναι, μπορείτε να βάλετε. Βάλετε στα χείπουλα σκάφη. Επειδή έδειξε σε μένα απαραίτητα να παρέμβας τώρα. Το θέμα αυτό το ανοίξατε, δημιουργήσατε τη Μόρια και όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται. Και είναι λυπηρό η χώρα να παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Αυτή την άλλη, εικόνα. Από τη μια μας λέτε ότι τους έχουμε φυλακισμένοι σε κέντρα κράτησης στην χώρα και μετά μας εμφανίζεται, κύριε Φίλη, αυτή η εικόνα. Ευχαριστώ, κύριε Αντωνίου. Κύριε Καρακατσούλη, παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω λίγο, κύριε Λιάτσο, στην εικόνα έτσι σοβαρότητας και αξιοπιστίας της σημερινής κυβέρνησης, αφού το παρελθόν το έχουμε καθαρίσει, είμαστε όλοι σύμφωνοι. Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Συγγνώμη για τη διακοπή, θα σας το διαβάσω, παρακαλώ. Γιατί νομίζω είναι επιτυχημένο. Διαβάστε. Είναι από το φίλο μας τον κύριο Αθανασίου, ο οποίος είναι από τον εκπληκτικό Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, ένα από τα ωραιότερα μέρη στην Ελλάδα, και μου λέει το εξής. Εμίλια, μου λέει, δεν παίζονται. Τι θέλει να πει ο ποιητής, ότι ένα αμαρτωλό κόμμα ξεπλένεται αν χάσει τις εκλογές? Όσο για τον κύριο Σιμίτη, τι ρωτάς ρε φίλε Εμίλια? Δεν είπε ότι η διαφθορά είναι κοινωνικό πρόβλημα και έμεινε η Ελλάδα παγωτό? Έτσι είπε ο Σιμίτης. Αυτή είναι η άποψη του κύριου. Ο Σιμίτης είπε ότι η διαφθορά είναι κοινωνικό είπε, πρόβλημα. Αυτή κοιτάξτε. Είναι η Ελλάδα. Παρακαλώ κύριε φίλε, μην πετάγεστε σε κάθε λεπτό. Έχετε... Λοιπόν, κοιτάξτε. Παρακαλώ. Εγώ προσπαθώ να ξεχωρίσω, κύριε Λιάτσο, και να είμαι ήρεμος σε μια συζήτηση. Ήρεμοι πρέπει να είμαστε για να βγάζουμε συμπεράσματα. Μπερδεύει τα στοιχειώδη. Παρακαλώ. Οι πολιτικοί έχουν πολιτική ευθύνη για τα πράγματα που κάνουν. Σωστά. Και κρίνονται λοιπόν. Υπάρχει μια διαδικασία που κρίνονται. Δείξτε τον κύριο Σουρμενίδη, παρακαλώ πάρα πολύ. Οι πολιτικοί υποπέσουν σε άλλου τύπου αδικήματα, δηλαδή κλέβουν, παίρνουν μίζες, κάνουν ποινικά αδικήματα. Όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν διαδικασίες σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Έχει προβλήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κράτος δικαίου και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Άρα από εκεί και πέρα να προσπαθείς τώρα να αποκομίσεις ένα πολιτικό ή πολιτικάντικο όφελος προσπαθώντας να κολλήσεις ευθύνες που δεν ανήκουν σε κάποιον. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι έχουν ευθύνες έμπλεξαν σε αυτά τα σκάνδαλα, όπως ο Τσοχατζόπουλος ή τώρα ο Παπαντονίου που πάει στη φυλακή. Καλώς πάνε. Καλώς πάνε. Τελεία και παύλα.
Και αυτό που θέλω να πω και το ξαναλέω είναι ότι δεν μου αρέσει καθόλου όμως από αυτή την ιστορία να προσπαθούμε να βγάλουμε λάδι άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σήμερα ή απλώς να πετάμε την μπάλα έξω για να μην συζητήσουμε. Διότι προσέξτε, επί μια μισή ώρα δεν συζητάμε καθόλου για εκείνη την καταπληκτική σκηνή όπου ο κύριος Κοτζιάς παραδίδοντας το Υπουργείο ανακοινώνει και την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης. Ναι, κατά το ίμιση. Και στρέφεται στον Πρωθυπουργό, ή μόνο εγώ τα θυμάμαι, και λέει στον Πρωθυπουργό, αυτά είναι το αποτέλεσμα μιας δουλειάς κοινής που κάναμε 2 χρόνια. Και ο κύριος Τσίπρας στη συνέχεια, παραλαμβάνοντας το Υπουργείο και πλέκοντας το εγκόμιο, συμφωνεί και λέει αυτό είναι η κοινή δουλειά που κάναμε 2 χρόνια. Εγώ περιμένω τα διατάγματα, κύριε Φίλη. Εγώ είμαι προεδρικά. Τα Ισάκη με νόμο. Μα το θέμα δεν ήταν νομικό όμως, καταλαβαίνετε τώρα. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί μίλησε μόνο για το Ιόνιο, κύριε Φίλη. Αφενός. Και διχώρησε την Ελλάδα. Εσείς γιατί στο Αιγαίο δεν τον κάνατε 12 μίλια. Πείτε μου γιατί μίλησε ο κύριος Κοτζιάς μόνο για το Ιόνιο. Γιατί εσείς δεν το κάνατε 12 μίλια το Αιγαίο. Και εσείς δεν τολμούσατε ούτε το Ιόνιο ούτε τίποτα να το κάνετε 12 μίλια. Κύριε Φίλη, τώρα τι ακριβώς κάνουμε δηλαδή. Είναι κανείς... Ξέρετε τι σας λέω. Ότι όταν βγαίνει ο υπουργός και το λέει το εισάγει στη Βουλή. Μισό λεπτό. Θα πάρουν θέση τα κόμματα στη Βουλή. Κύριε Φίλη, σας παρακαλώ. Είναι παρά 20 ώρα. Δεν έχουν μιλήσει οι άνθρωποι. Λοιπόν, ναι, Πεντοβελόπουλο σήμερα είναι. Δεν μιλάω. Είναι ήσυχο να φύγω. Το φίλτρο. Σα παρακαλώ. Έχει πετάγεστε διαρκώς. Έχει ίστο. Ελάτε, κύριε Καρακατσούλη, λοιπόν, παρακαλώ. Αυτό λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι τα θέματα αυτά τη εξωτερική πολιτική. Διότι είδατε ότι σήμερα έχουμε μια κλιμάκωση των αντιδράσεων. Υπάρχει η Τουρκία η οποία διαμαρτύρεται. Δικαίωμά της να διαμαρτύρεται. Εν πάση περιπτώσει, με ενδιαφέρει εμείς τι κάνουμε. Και λέω τώρα ότι να έχω σήμερα σε 2 μέρες, 24 ώρες, να έχω τον Πρωθυπουργό, ο οποίος να τα γυρίζει και να λέει όχι, θα κάνω νόμο και θα το ξαναδώ, αφού πάρω και τη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου και το ένα και το άλλο, αδειάζει τον Υπουργό, ένα το κρατούμενο, ούτε και αυτό με πολύ νοιάζει που τον αδειάζει. Εξακολουθεί να με νοιάζει όμως ότι δεν είναι εικόνα σοβαρής κυβέρνησης αυτό. Αυτό λοιπόν για να τελειώνουμε με το ένα θέμα. Και το άλλο θέμα, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορεί να περάσει έτσι αυτό. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας καταγγέλει εν μέσω Υπουργικού Συμβουλίου και επιβεβαιώνεται σήμερα από τον Υπουργό Εξωτερικών ότι χρηματιζόταν, έπαιρνε χρήματα όχι από το Ίδρυμα Σόρος, από το Σόρος τον ίδιο. Το λέει λοιπόν αυτό. Είναι ο επιβεβαιωμένο υπουργός, αυτό. Το είπε ο κύριος Κοτζιάς σήμερα. Το είπε ο κύριος Κοτζιάς, έτσι που το λέτε. Απευθυνόμενος ο κύριος Καμένος. Στην τσέπη του δηλαδή τα βάλε. Απευθυνόμενος να μας πεις που πήγαν τα λεφτά από το Σόρος. Και δεν το ξέρετε. Μισό λεπτό. Να σας πω που πήγανε. Όχι, αν είναι έτσι, μα το ότι ο Σόρος δεν θα τους μετανάστες. Ξέρετε τι λέμε τώρα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Λέμε ότι ο Παπαντονίου Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοτζιάς. Και ο ΕΕ δίνει λεφτά και οι Μικιόλες δίνουν λεφτά. Λοιπόν... Και η Ελβετία δίνει λεφτά. Ακούστε, πήγανε σε τσέπες. Πέστε μου αν πήγανε σε τσέπες. Αυτό πέστε μου κι άλλα. Όχι γύρω-γύρω όλοι. Υπάρχει λόγος τώρα να διαφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, σας παρακαλώ, θέλω να σας πω, κυρία Σπανοπούλου, κύριε Καρακατσούλη, την ημέρα που μπαίνει φυλακή ο Γιάννος ο Παπαντονίου, μπορεί να εκπροσωπείτε το κίνημα αλλαγής, αλλά μίλησα προηγουμένως για το όλον Πασόκ. Έτσι, την ημέρα που μπαίνει φυλακή ο Γιάννος Παντονίου, δεν μπορείτε να μας λέτε για τα λεφτά που πήρε ή δεν πήρε ο υπουργός της κυβέρνησης. Όχι, γιατί δεν μπορώ. Κοιτάξτε, είναι δύσκολη θέση, σας το καταλαβαίνω, αλλά μην κάνετε μια λάθος, κυρία Σπανοπούλου, δεν είναι καθόλου δύσκολη θέση. Αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα. Δεν έχω να πω να κάνει για κανέναν. Η κυρία Γεννηματά δεν θα κάνει κάποια περίοδο. Η κυρία Γεννηματά ήταν σαφέστατη και σήμερα που μίλησε είπε ότι να χυθεί άπλετο φως, κανέναν δεν καλύπτουμε. Εμείς έχουμε τελειώσει με αυτές τις ιστορίες. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε να πάμε κάποιους φυλακή για σας να βγούμε ξανά στην Αντωνίου. Εξουσία. Παιδιά, παρακαλώ. Δεν τη συζητάμε καθόλου. Θα έλατε πω, τώρα. Θα πω αν μία, είναι δυνατόν. Θα σας πω αν μία, είναι δυνατόν. Παρακαλώ, κύριε, αυτή είναι παλαϊκό αίτημα. Θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Το να πάνε κάποιοι να στείλετε κάποιους υποχρεωτικά στη φυλακή. Να πάτε λίγο στη φυλακή.
Είμαι κάθε μέρα στον δρόμο. Κάθε μέρα είμαι στον δρόμο. Γιατί αυτό που λένε είναι ότι είναι δυνατόν ο Πολάκης να μην εκτεθεί. Μα δεν θα μην εκτεθεί μια δημοκρατία. Μα ούτε σε άλλος. Το λέτε, το λέγατε και πριν. Στα ντουλάπια της Νέας Δημοκρατίας. Σας παρακαλώ, κύριε. Αυτό να γίνει, να στείλετε κάποιος φυλακή. Εντάξει, κύριε φίλε, πεταχτείτε κι εσείς. Προκειμένου να ξαναπάμε την εξουσία. Ηρεμήστε, κύριε φίλη. Κύριε φίλη, θέλω να πω μια ιστορία, κύριε φίλη, και δεν θέλετε να κάνετε υπομονή. Με μένα τα βάζει σήμερα. Να σας γυρίσω, το 2009, το Δεκέμβριο του 2009, όπου πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου ασφαλώς. Εκείνη την εποχή γίνονται και οι διαδικασίες και αναλαμβάνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ο Αντώνης ο Σαμαράς το Δεκέμβριο του 2009 πηγαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου να συναντήσει τον πρωθυπουργό, τον Γιώργο Παπανδρέου. Συζητούνε και βγαίνουν από κοινού να κάνουν δηλώσεις. Και ενημερώνουν τον ελληνικό λαό ότι συμφωνήσανε να γίνουν τρεις εξεταστικές επιτροπές. Μία για το Βατοπέδι, μία για τα ομόλογα και μία για τη Siemens. Για τα εξοπλιστικά κουβέντα, φίλες και φίλοι. Δηλαδή πήγε ο Σαμαράς και συμφώνησε με τον Γιώργο τον Παπανδρέου να κάνουν τρεις εξεταστικές επιτροπές για τον Κώστα τον Καραμαλή και καμία για τον Κώστα τον Σιμίτη. Κύριε Καρβούνη, σας ακούμε. Κύριε Γκάζο, απόψε νομίζω μπήκανε τρία σημαντικά ζητήματα στη συζήτηση που κάναμε. Μόνο τρία. Τρία σημαντικά. Τρία σημαντικά. Δική μου γνώμη και την άποψη. Ναι. Το πρώτο είναι το ζήτημα της διαφθοράς του πολιτικού συστήματος και της παράνομης και καταφανώς κατασταδίγηση του νόμου στο χρηματισμό πολιτικών προσώπων. Εκδηλώνεται πάρα πολύ αργά, η δικαιοσύνη κάνει ό,τι μπορεί. Ωστόσο, αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα. Ο ελληνικός λαός θέλει να απονεμηθεί η δικαιοσύνη, ναι, απάκου εισάκρων σε όλο το πολιτικό φάσμα. Το δεύτερο ζήτημα που είναι παρεπόμενο αυτού είναι και εξίσου σημαντικό, ότι σήμερα ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει ένα υπέρογκο δημόσιο χρέος, το οποίο το μετέφεραν αυτές οι πολιτικές ηγεσίες που κυβέρνησαν τη χώρα. Αν δεν υπήρχε θέμα να πληρώσουμε το χρέος που οι κυβερνήσεις αυτές μας φόρτωσαν στην κράτη... Για το σημερινό χρέος, αν θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, μια αφελέστατη ερώτηση θα κάνω εγώ. Για το διογκωμένο που λέτε και έχετε δίκιο. Είναι στο 176 του ΑΕΠ. Όχι, είναι 340 με 350 ευρώ. Ναι, είναι το 176 του ΑΕΠ, σας λέω. Να το πούμε ονομαστικά. Ονομαστικά, 340 δισεκατομμύρια. Μπορείτε να μας πείτε ονομαστικά ποιοι ευθύνονται? Κοιτάξτε, ευθύνονται οι κυβερνήσεις. Μάλιστα. Από τη μεταπολίτευση και μετά όλες. Το μέγεθος των ευθυνών προσδιορίζεται εφόσον γίνει η εκτεταμένη έρευνα που δεν έχει γίνει. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά ένα βιβλίο που εξέδωσε ο Bill Clinton. Ναι. Back to work. Ξέρετε τι λέει εκεί? Ποιος πρόεδρος της Αμερικής συσσόρευσε πόσο χρέος στην Αμερική. Είναι μετρήσιμο αυτό. Τόσο χρέος έφερε ο Καραμαλής, τόσο ο Σιμίτης, τόσο ο Μητσοτάκης, τόσο ο Παπανδρέου. Ναι. Και έχουν τεράστια ευθύνη, ξέρετε γιατί? Ναι, ναι. Διότι κατασπατάλησαν χρήματα και τώρα κατηγορούνται για διαφθορά. Δείξτε την κυρία Σπανοπούλου με τον κύριο Καρβούνη ή τον κύριο Σουρμελίδη. Κατηγορούνται για διαφθορά τώρα πολιτικά πρόσωπα, ναι, επειδή, ναι, χρησιμοποίησαν χρήμα το οποίο δεν ήταν χρήμα δικό τους, των κυβερνήσεων εκείνη τη στιγμή, ήταν χρήμα δανεικό που είναι χρήμα των μελλοντικών γενεών της Ελλάδος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπαίνει ως παρεπόμενο βέβαια το ότι ο Γιάννος Παπαντονίου μπήκε φυλακή σήμερα το βράδυ. Και πρέπει πάρα πολλοί πολιτικοί να μπουν φυλακή. Διότι σήμερα είναι τεράστιο και τρομακτικό το βάρος που καλούνται ο ταξιτζής στο πεζοδρόμιο, ο εργαζόμενος σε εργοστάσιο, όλοι να πληρώσουμε εμείς με περικοπή συντάξεων, κοιτάξτε, με βάναυσα επειδή μέτρα. Επειδή την εκπομπή την παρακολουθούν πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι, κύριε Καρβούνη. Να δώσω ένα όχι, στοιχείο. Δεν θα δώσετε, γιατί ένα μιλάω στοιχείο. Εγώ. Όχι, μιλάω εγώ τώρα και θα δώσω εγώ στοιχεία. Ωραία. Μετά θα δώσετε. Ωραία. Θα σας πω, επειδή είστε και οικονομολόγος, και σοβαρός άνθρωπος, ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, παρέδωσε χρέος τότε στον Ανδρέα Παπανδρέου 26% του ΑΕΠ. Στα 8 χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παρέδωσε στον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη 80% χρέος του ΑΕΠ. Κύριε Καρβούνη, για να ξέρουμε τα νούμερα είναι αμήλικτα. Και... Έχει κανείς αντίληψη. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι ακριβώς. Μερικά δάνεια μεταφέρονται αργότερα, παιδιά. Μισό λεπτό. Του Πασόκ τα δάνεια σκάζει τον Καραμαλή, κύριε Γιάτσο. Του Πασόκ τα δάνεια σκάζει τον Καραμαλή, το ξεχάσατε.
αν μου επιτρέψετε. Τα πήρε ο Σιμίτης και σκάσαμε την καραμαλή και πετωχέσαμε. Παρακαλώ. Τα ξεχάσατε με το νοσοκομείο. Κύριε Βελόπουλε, δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό που λέτε. Εγώ επίτηδες δεν αναφέρθηκα σε αριθμούς. Ναι. Διότι πραγματικά θέλω πολύ προσοχή. Ξέρετε, εγώ σας ρώτησα και δεν απαντάτε. Εγώ σας ρώτησα να μας πείτε για το χρέος αυτό το δυσθεώρητο των 340 δισεκατομμυρίων. Ποια κόμματα ευθύνονται. Όλοι από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και εσείς μου λέτε όλα τα κόμματα. Βεβαίως. Όλα τα κόμματα. Μα όλοι συσσόρευσαν. Άλλος λίγο, άλλος περισσότερο. Δηλαδή, να σας την κάνω αλλιώς την ερώτηση, να το κάνουμε λιανά. Πείτε μου. Έχουν ευθύνες η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ίδιες για το χρέος αυτό. Όχι βέβαια. Αυτό σας ρωτάω να μας πείτε, δεν το καταλαβαίνετε. Δεν ρωτάτε, ποιοι ευθύνονται. Αποφεύγετε, να απαντήσετε. Όχι να απαντήσω. Πείτε μας λοιπόν, και οι μεγαλύτερες... μπορεί να έχει ευθύνη ένα κόμμα το οποίο είναι 3,5 χρόνια στην κυβέρνηση, στη διακυβέρνηση, με δύο κόμματα τα οποία είναι από το 1974 μέχρι το 2015, πόσο μας κάνει. Έχει μικρότερη ευθύνη. Έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη κατά τη δική μου. Μόνο μικρότερη ευθύνη. Να σας πω, και με ευθύνητα, τη μεγαλύτερη ευθύνη κατά δική μου την άποψη την έχει ο Κώστας Σιμίτης. Συσσόρευσε το μεγαλύτερο χρέος. Περισσότερο και από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό σας έλεγα να πείτε, κύριε. Ναι, να σας το πω λοιπόν. Αφού θέλετε επιμερισμό των ευθυνών. Ο Κώστας Σιμίτης συσσόρευσε μεγαλύτερο χρέος και από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα και κλείνω. Κλείστε, το ναι. Τρίτο σημαντικό ζήτημα το οποίο μπαίνει είναι αυτό το οποίο αφορά την καθημερινότητα και την πολιτική που ο Έλληνας δεν μπορεί τώρα να αντέξει. Δηλαδή, λιανά. Το είπε και ο κύριος Βελόπουλος. Ναι. Μεταναστευτικό. Ναι. Τρομακτικό βάρος στην πλάτη του ελληνικού έθνους σήμερα που δεν το αντέχουμε. Πρέπει να αντισταθούμε εδώ και πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτική άμεση. Δύο, το ζήτημα των περικοπών των συντάξεων και των περικοπών σε χαμηλότερες και ασθενέστερες οικονομικές τάξεις που πληρώνουν δυσβάσταχτο τίμημα. Και τρία, ανάπτυξη. Ένα μικρό παράδειγμα θα σας πω. Ότι σήμερα η ανάπτυξη έχει εγκαταληφθεί από τις τράπεζες. Δεν χρηματοδοτούν οι τράπεζες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα δάνειο της τάξης. Πού δίνουν δάνεια οι τράπεζες σήμερα, εσείς που ξέρετε καλά το τραπεζικό σύστημα. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο εγώ γνωρίζω. Ποιους χρηματοδοτούν. Χρηματοδοτούν μεγάλα τραστ, μεγάλες επιχειρήσεις και αναχρηματοδοτούν κυρίως. Δηλαδή μιλάτε, δεν δίνουν νέο μιλάτε χρήμα. Για 10-20 ονόματα. Όχι, αναχρηματοδοτούν. Αναχρηματοδοτούν. Αυτό σας λέω. Για 10-20 ονόματα μιλάτε. Νέο χρήμα. Ακριβώς. Για 10-20 ονόματα μιλάτε. Αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, κύριε. Μα είναι άμα γενικές, μου λέτε 20 στα 10 μισό εκατομμύρια, δεν αφορά την Ελλάδα. Δεν μιλάμε για μόνο για 10-20. Άρα δεν υπάρχει τράπεζα, δεν υπάρχει, δεν κάνει τίποτα η τράπεζα σήμερα. Μα συμφωνούμε σε αυτό, κύριε Λέτσο. Δεν είναι διαφορετικό. Αυτό το κλείνω. Άμα είναι να δίνουν 20 σε 20, με αυτό σας λέω, την κάτσαμε τη βάρκα. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Διότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη που είναι. Πότε, προβλέπετε ποτέ να αρχίσει να λειτουργεί πάλι η τράπεζα. Κοιτάξτε. Να παίρνουμε, να πάει ένας επιχειρηματίας μικρός να πάρει 20.000 για τη μικρή επιχείρηση. Εάν του. Δεν βρεθούν νέα χρήματα να μπουν στις τράπεζες. Όχι. Από πού να ποιος θα. Να έρθουν μέσα. Αν τα χρήματα, επενδύσεις εννοείται και εσείς. Όχι, να έρθουν τα χρήματα που βγάλαν έξω. Εμείς, 100 δισεκατομμύρια. Οι καταθέτες αυτοί που τα βγάλαν δηλαδή. Βέβαια, 100 δισεκατομμύρια. Οι Έλληνες. Λίγα λέτε. Τώρα δεν 100 σας λέω μετρημένα. 100 δις λέτε λίγα. Μετρημένα όμως. Οι τράπεζες δεν έχουν λίγα. Λεφτά, λίγα. Είστε πολύ έχουν... μετριοπαθείς. Όχι, δεν θέλω να πούμε είστε... νούμερα. Σπύρο. Αυστηρός. Η ώρα είναι τίποτα. Και 50-10 λεπτά έχουμε. Σπύρο μου. Ναι, λοιπόν. Το ένα είναι επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση για το ποιος παρέδωσε τι και επειδή αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί και σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει και θα γίνει πιο ψύχρεμα και ολοκληρωμένα για το χρέος έτσι κι αλλιώς. Να θυμίσω ότι πρόσφατα ο Κώστας Ολαλιώτης ξαναέφερε στην επικαιρότητα την έκθεση Αβέροφ που παρέδωσε στο ράλι και η έκθεση Αβέροφ τότε έλεγε ότι παραδίδουν η Νέα Δημοκρατία η τότε καμένη γη στην επόμενη κυβέρνηση κτλ. Και οι επόμενοι είπαν ότι παρέλαβαν καμένη γη από το Πασόκ κτλ. Και πάει λέγοντας από τότε ξεκίνησε καμένη γη στην Ιωστή δηλαδή. Η καμένη γη. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ζωνών της ΑΟΣ και το εθνικό θέμα το οποίο θα μπούμε και το οποίο είναι και οικονομικό και εθνικό και όλα μαζί. Οι άλλοι γύρω μας δεν είναι ακίνητοι. Δεν γίνονται πράγματα επειδή κάποια στιγμή κάποιος αποφάσισε και είπε «Δεν έχω τι να κάνω, ας ετοιμάσω τώρα να κλείσω τους κόλπους και να ορίσω η γυαλίτιδα ζώνη». Έχεις μπροστά σου μια διαπραγμάτευση με την Αλβανία. Πρέπει να κλείσεις. Για οικόπαδη, η Αλβανία ακύρωσε μια συμφωνία του 9. Δεν είχε επεκτείνει όταν έκανε το 9 συμφωνία με την Αλβανία την αιγιαλίτιδα σου ζώνη. Όλα αυτά είναι τεχνικά θέματα, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε και να τα συζητήσουμε. Δείξτε την κυρία Σπανοπούλου στη θέση λοιπόν, αλλά έχεις μια διαπραγμάτευση με την Αλβανία. Κάτι πρέπει να κάνεις. Κάνεις λοιπόν αυτό, το ετοιμάζεις και το κάνεις. Ναι. Δεν έχεις κάποιο εμπόδιο και δεν χωρίζει τη χώρα στα δύο καθόλου. Και η ίδια η Τουρκία, είπε ο κύριος Βελόπουλος προηγουμένως πολύ σωστά, βηματικά. Στον εύξηνο πόντο έκανε τα 12 μίλια γιατί δεν είχε πρόβλημα. Ναι, ναι. Και κάτω δεν το κάνει.
ούτε καν κάτω στην Ατάλεια, δηλαδή ανοιχτά στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, ετοίμασες πώς θα κλείσεις τους κόλπους στο Αιγαίο. Διότι αυτό προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες, σου δίνουν το δικαίωμα και από εκεί και πέρα αρχίζει και μετράνε τα χωρικά ύδατα. Λοιπόν, κάνεις και αυτές τις προετοιμασίες. Αυτές όλες είναι τεχνικές προετοιμασίες που μπορείς να τις κάνεις όταν έχεις μπροστά σου διαπραγματεύσεις. Δεν περιμένεις τους άλλους τι θα κάνουν και μετά εσύ θα κινηθείς, εφόσον έχεις μπροστά σου διαπραγματεύσεις. Και εφόσον όλος ο πλανήτης τώρα έρχεται με τις μεγάλες εταιρείες και λέει αγωγή, Ανατολική Μεσόγειος, Ισραήλ, Αμερική, Total, δεν ξέρω ποιος άλλος, Αίγυπτος, εσύ τα κάνεις και να περιμένεις. Επειδή η Τουρκία σε απειλεί, το ξέρεις ότι σε απειλεί. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο πλέον να έρθουν τα θέματα στη Βουλή. Ο κόσμος δεν είναι ακίνητος, δεν είναι εμείς αυτοί που προκαλούμε πράγματα μόνο, προκαλούν και οι άλλοι. Και πρέπει να είμαστε ενεργοί και να απαντήσουμε σε αυτά που κάνουν. Τώρα είπες για τον κύριο Λαλιώτη, τον οποίο τον θεωρώ έντιμο εγώ πολιτικό και με πολύ καλό μυαλό πολιτικό, ανοιχτό μυαλό. Καλό θα είναι να βγει και ο κύριος Λαλιώτης να μας πει, που γνωρίζει και την ιστορία καλά του τόπου, ιδιαίτερα των τελευταίων δεκαετιών, ποια είναι η καμένη γη όταν δίνει 26% του ΑΕΠ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δίνει με τη σειρά του 80% και ο κύριος Κώστας Σιμίτης, με πόσο παραδίδει Σπύρο, 110% έδωσε στον Κώστα Καραμαλή. Ο Σιμίτης έδωσε 110 του ΑΕΠ στον Κώστα τον Καραμαλή. Παρακαλώ. Ολοκληρώσατε, κύριε Σουμελίδη. Ναι. Ολοκλήρωσε ο κύριος Σουμελίδης. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Με ρωτάει η αγαπητή κυρία Μαριάνθη από Μυτιλίνη, μπορείτε να αφιερώσετε μια εκπομπή για το σοβαρότατο αυτό θέμα. Μιλάτε για τους μετανάστες. Γιατί δεν είναι μετανάστες, κύριε Λιάτσο. Δεν είναι όλοι μετανάστες. Γιατί με διακόπτετε, αγαπητέ κύριε. Δεν είναι όλοι μετανάστες. Γιατί κάνετε πλήσιο κεφάλαιο εδώ μέσα, μετανάστες. Εγώ σας κάνω πλήσιο κεφάλαιο. Μου λέτε μετανάστες. Είναι μετανάστες όλοι. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Είναι πολύ εύστοχο ο κύριος Φίλης. Θα μου αφήσετε να πω. Είναι και νόμιμοι μετανάστες. Είναι όχι. Είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Παρακαλώ, είναι μετανάστες. Όχι, λέω κυρία μου. Μην αλλάζετε τι έννοιε που σα βολεύει. Κάνουμε το κρέα ψάρι. Τώρα γίνουμε καθώ τι θέλει. Παρακαλώ, κύριε Βολοπούλη. Κάνε πρόσφυγε, κύριε. Δεν το ξέρω εγώ. Λοιπόν, μπορείτε να αφιερώσετε μία εκπομπή, λέει η κυρία Μαριάνθη από Μυτιλίνη. Καταπληκτική Μυτιλίνη. Για το σοβαρότατο αυτό θέμα. Δεν έχουμε ακούσει από εσάς, κύριε Λιάτσο, μια άποψη δική σας για το θέμα αυτό. Πώς πιστεύετε επιτέλους πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτεία αυτούς τους ανθρώπους? Ή μήπως δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε καθόλου, να πάει όπου θέλει το πράγμα και να μας πετάνε κάποια ευρουδάκια οι πλούσιοι της ΕΕ που δεν τους θέλει κανείς από αυτούς τους πλούσιους? Πρώτον, δεν αντιμετωπίζεται με πυροβολισμούς, δεν αντιμετωπίζεται με ναρκοπαίδεια. Να μαζευτούν άνθρωποι, τεχνοκράτες και ειδικοί στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Μόρια συμφωνώ απολύτως ότι είναι ντροπή για την Ελλάδα και είναι μεγάλη δυσφήμιση για την Ελλάδα. Θα δούμε τι θα δείξει και η έρευνα για τα κονδύλια. Πρέπει να γίνει μια σωστή διαχείριση και να υποδεχθούμε μέχρι τον αριθμό που μπορεί να υποδεχθεί η χώρα μας. Αυτή είναι η άποψή μου. Πόσες είναι, τον αριθμό δεν το γνωρίζω. Εσείς το ξέρετε? Όχι, εγώ το ξέρω. Το ξέρετε? Ξέρετε τον αριθμό? Εγώ δεν το ξέρω τον αριθμό. Η Ελλάδα πτώχευσε, δεν μπορεί να ταΐσει άλλους. Το ξέρω τον αριθμό. Το ξέρετε? Όχι, σας είπα ότι το ξέρω τον αριθμό. Πτώχευσε, δεν μπορεί να ταΐσει άλλους. Τα παιδιά της δεν μπορεί να ταΐσει. Θα ταΐσω και τους υπόλοιπους, θα το μου λέτε τώρα. Σας λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνετε λάθος τώρα προσωρινά, ναι, μετά από δύο χρόνια θα ταΐσει. Ποιος ταΐσει? Ευρωπαίοι ταΐζουν. Και ποιος σας είπε ότι κάνετε λάθος? Δεν αντέχουμε οικονομικά, δεν καταλαβαίνετε. Κυρία Σπανοπούλου, κλείνει η εκπομπή. Τα σχολεία δεν αντέχουν. Κυρία Καρτέα, το 90 τα κοπάδια ποιο τα έτρεφε και τώρα ποιο τα έχει τα κοπάδια στα βουνά. Έχει δίκιο η κυρία Μαρία. Τα κοπάδια στα βουνά. Δεν τα έχουμε πλέον τα κοπάδια στα βουνά, τα έχουν πάρει οι Αλβανοί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σπανοπούλου, παρακαλώ. Κύριε, σα παρακαλώ, έχω δώσει το λόγο στην κυρία Σπανοπούλου, αν μου επιτρέπετε. Και γιατί, επειδή περάσαμε από το πανεπιστημιακό άσυλο στους πρόσφυγες και επειδή σήμερα το θέμα ήταν πολιτικό με τον κύριο Παπαντονίου. Ήταν, το εξαντλήσαμε πάνω από 60 λεπτά ήταν ο Παπαντονίου. Σύμφωνοι. Και ο Παπαντονίου εδώ είναι ακόμα στην κουβέντα. Και μια εκπομπή για τους μετανάστες. Η γνώμη μου είναι ότι οι λάθρο μετανάστες πρέπει να επιστρέφουν πίσω, να αποπέμπονται. Οι νόμιμοι μετανάστες πρέπει να έχουν μια δυνατότητα να ζήσουν καλά ή καλύτερα στη χώρα μας, οι νόμιμοι μετανάστες, και οι πρόσφυγες πρέπει να περιθάλπτονται, γιατί είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στη χώρα τη δική τους. Και το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι άλλο πράγμα πρόσφυγες και άλλο μετανάστες. Όμως θέλω να πω ότι ακούγοντάς σας και κλείνοντας την εκπομπή, επειδή είναι και η γενέθλια μέρα του αείμνηστου του Μάντου Χατζηδάκη, να πω στους τηλεθεατές μας πως καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ έτσι όπως πάμε. Και να πω ότι το Ελληνικό Θέατρο αύριο, σήμερα δηλαδή Τετάρτη, κυδεύει ένα μεγάλο δάσκαλο
τον άνθρωπο που μετά τον εμφύλιο πόλεμο τόλμησε να κάνει στη δεκαετία του 60 το πρώτο λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα, στη Νέα Ιωνία. Κυδεύει το ελληνικό θέατρο αύριο τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη, έναν μεγάλο άνθρωπο, ένα μεγάλο ταλέντο του ελληνικού θέατρου. Και ας είναι αυτή μου η καλή νύχτα κατεβόδιο στην ψυχή του. Ευχαριστούμε, Ελένη. Κύριος Δημήτρης από Γερμανία λέει: οι άλλοι λέει που φύγαν από το Πασό και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να απολογηθούν. Κύριος Μαρίνος από Αφίδνες. Κοιτάξτε, είναι πολύ σκληρό το μήνυμα, αγαπητέ κύριε Μαρίνα, γι' αυτό δεν μπορώ να το διαβάζω όπως το λέτε, γιατί είναι προσβλητικό, επειδή είναι, το γενικεύεται πολύ. Μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά το γενικεύεται πάρα πολύ. Κύριος Θανάσης από Κιλκής, θεωρώ ότι την πρώτη ευθύνη την έχουν οι δημοσιογράφοι, μετά οι καναλάρχες και μετά οι πολιτικοί. Κύριος Νικόλαος από Πλατεία Αμερικής, ποιο είναι το τελευταίο σύστημα του κυρίου Λιάτσου να λέει συνέχεια «Βγάλτε τον κύριο Σουρμελίδη», δεν μπορώ να το καταλάβω. Μιλάμε τον κόσμο, τι να κάνω. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, στέλνουν μηνύματα στο κινητό, έρχονται mail, πρέπει να έχω κι εγώ ένα χρόνο να μιλήσω, να δω κτλ. Γι' αυτό βγάζω το σπίτι. Νομίζω ότι δεν θα μιλήσω. Τι να κάνω, δεν μπορώ να βγάζω τον Εμίλιο δύο φορές, ας πούμε, καταλάβατε, δεν γίνεται αυτό. Κυρία Μαρία από Πιερία, εκτός από τον Παπαντονίου υπάρχουν και άλλοι υπουργοί, οι οποίοι σήμερα δεν είναι στο Πασόκ, λέει. Κύριε Βελόπουλε. Έχετε 30 δευτερόλεπτα γιατί η ώρα πέρασε. Τίποτα. Εγώ αυτό που φοβάμαι περισσότερο, κύριε Λιάτσο, γιατί κανείς δεν μίλησε γι' αυτό, είναι για αυτά που έγιναν στη Φλόρινα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε. Για πείτε μας τι έγινε στη Φλόρινα. Μισό να το δείξω λίγο. Γιατί έγιναν. Είστε πάντα έρχεστε με τα. Να, αυτό εδώ είναι. Το γλέντι του μακεδονικού πολιτισμού. Είναι ο σύλλογος στέγη μακεδονικού πολιτισμού. Ναι. Πήγαν στο Σάββατο 20 Οκτωβρίου του 2018 για μια μακεδονική βραδιά με την οχή στα μεσικόραμα για να τραγουδήσουν τον Μπέγκαντε Γκρέτσκι Μπέγκαντε και τα διάφορα τραγούδια. Και πήγαν οι Χρυσαυγίτες εκεί, τροφή και για τους δυο, για να γίνει το δίπολο και να συγκρουστούν. Αυτά τα φοβάμαι εγώ τα αυτονομιστικά, κύριε Λιάτσου. Αυτά τα φοβάμαι. Χρόνια, άλλο σας λέω. Τα φοβάμαι τώρα γιατί κλιμακώνονται. Γιατί εδώ και 5 χρόνια δεν υπήρχαν. Και επειδή δίνει τροφή, σου επαναλαμβάνω, στην άκρο ναζιστική δεξιά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Μην δώσουν λαβή σε κάτι ντόπιου εκεί που το παίζουν Μακεδόνες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βελόπουλε. Γιατί σου είπα, θα το βρουν μπροστά μας. Ο ασκός του Ιούλου άνοιξε τώρα. Δεν θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα να διαμελιστεί. Και έχω για μια πρόταση σε ελληνική λύση. Αν δεν θέλουμε να πέσουμε σε περιδίνηση, πρέπει να μεταφέρουμε μερικές υπηρεσίες, αν όχι την πρωτεύουσα, στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πρόταση για να λύσουμε βασικά ένα πρόβλημα. Και την αποκέντρωση που θέλει η Ελλάδα, αλλά κυρίως να γίνει το ανάγχωμα η Θεσσαλονίκη σε όλα αυτά τα σοβινιστικά του Σκοπιανών. Πρωτεύουσα της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη. Έχετε 30 δευτερόλεπτα, κύριε Αντωνίου. Αυτό που ήθελα να πω. Που πριν θέλατε να πείτε, ναι. Ναι, ναι. Επειδή θέλω. Είπαμε πολλά πράγματα για το θέμα της διαφοράς. Με καταχαιριάσατε τόσο σήμερα που, εγώ σας που δεν μπορεί κανείς να σας πει. Αφήστε την κυρία να μιλήσει. Ότι είστε επιρροή ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε την κυρία να μιλήσει. Αυτό που θέλω να πω για το θέμα της διαφοράς που πιάσαμε σήμερα, να πω ότι το 2013 έχει γίνει ένας λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδας. Που, το 2013. Οποίο, το 2013, το Δεκέμβριο του 2013, ο οποίος συγκεντρωνόταν σε αυτό χρηματικά ποσά που προερχόταν, κύριε Λιάτσο, από δραστηριότητες, από κάποιους από εγκληματικές δραστηριότητες κατά του ελληνικού δημοσίου. Οφείλω να πω ότι μέσα στο 2013 και στο 2014 είχαν συγκεντρωθεί σε αυτό το λογαριασμό γύρω στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που θέλω σήμερα, ένα δεδομένο, και αυτό είναι δημοσιευμένο, σε αυτό το λογαριασμό το 2018 είναι μόλις 24.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το φαινόμενο της πάταξης διαφθοράς πρέπει από όλες τις πολιτικές δυνάμεις να έχει στήριξη. Και είναι σημαντικό. Όχι, δεν υπενισχύει. Δεν απενισχύει. Δίνω ένα στοιχείο, κύριε. Λέτε ότι έχει ατονίσει δηλαδή η καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί ένα επίσης αιτούμενο των Ελλήνων πολιτών είναι ότι. Ναι, να τους βάλετε φυλακή που λέτε κι εσείς, αλλά να γυρίσουν τα λεφτά. Έτσι δεν είναι, ναι. Αυτό δεν σας το λένε. Βεβαίως. Ακριβώς. Αλλά βρέστε. Άρα λοιπόν, λέω, δίνω ένα στοιχείο συγκεκριμένο στον σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδας. Πέρασε η ώρα. Ότι τα 13-14 δημιουργήθηκε, μαζεύτηκαν λοιπόν, από να στα καλά, το καταλάβαμε. 34-35 εκατομμύρια. Ευχαριστούμε και το 18, πάρα πολύ. Κύριε Φίλη, αλλά δεν είναι 24.000. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σπανοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Φίλη, την κυρία Αντωνίου, τον κύριο Καρκατσούλη, τον κύριο Καρβούνη και τον κύριο Σουρμελίδη. Θα συναντηθούμε, φίλες και φίλοι, τηλεοπτικά στις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα.